Δευτέρα στο ανάγνωσμα. Καλό μας βράδυ. Καλή μας εβδομάδα. Καλή μας εβδομάδα. Με πάρα πολλά αγκάθια και δόντια άγρια και με γεγονότα τα οποία δεν μπορείς πλέον παρά μόνο να τα επισημαίνεις. Το τι γίνεται αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο δεν υπάρχει ούτε μάτης κάρχας, ούτε τυρασίας, ούτε ο Μέρλιν ο μάγος για να σου πούνε τι θα συμβεί. Και απόψε το βράδυ ακουμπάμε ένα τεράστιο θέμα. Και το θέμα αυτό το ακουμπάμε κυριολεκτικά με το χέρι στην καρδιά. Κοντά μου ο Γιώργος Ολεκάκης. Καλησπέρα Γιώργο μου. Γεια σου Αντρέα μου, γεια σου, γεια σου. Στην Πολιωδική Τράπεζα Ήχου, ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, του Αθανασίου και της Αθανασίας, εν Αθανασία ευρισκόμενος, μια ζωή ολόκληρη. Θέμα μας είναι η επόμενη μέρα. Και επόμενη μέρα, μετά την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως να συνδράμουν στη μάχη εναντίον των τζιχάντ. Βέβαια δεν έχει βγει ούτε περιπολία ακόμα από τα σύνορα. Βέβαια δεν έχουν στείλει ούτε χειροβομβίδα να πέσει. Γιατί ο Τούρκος δεν κάνει ποτέ του κάτι εάν δεν υπάρχει η μπαξίση ή αντάλλαγμα. Και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπεδέχθη τον κύριο Ερντογάν και του ζήτησε και συγγνώμη. Βεβαίως. Για την εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στον μεγάλο του σύμμαχο, την Τουρκία. Και όπως του είπε, ήσαν λανθασμένες οι εκτιμήσεις. Ενώ τώρα καταλαβαίνουμε το λάθος μας, λέμε τη μεγάλη μας συγγνώμη, αλλά αυτές οι συγγνώμες, ξέρετε, έχουν αντιπαροχή. Το ερωτηματικό βέβαια μένει πάντοτε ποια είναι η αντιπαροχή και με αφορμή και γεγονός αυτό το οποίο συνέβη πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες. Και επειδή ξέρω πολύ καλά το πώς δουλεύουν οι Τούρκοι, την εξωτερική τους πολιτική, τους βγαίνει δεν τους βγαίνει, και επειδή ξέρω ότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα, είναι μπάστες κυρία Λέστε, το μαγαζί έχει τεινάξει πέταλα σε ό,τι αφορά εξωτερικά θέματα, πηγαίνουν έρχονται δηλαδή σαν τα τρένα οι πρεσβευτές και δεν βρίσκουν σταθμό. Επειδή λοιπόν εξαφανίσαμε το βορειοϋπηρωτικό, το γράψαμε μεταξύ οφανού και γονάτων, ούτε κανείς τολμάει να πει κουβέντα την ώρα που βράζει η Αλβανία με τους τσάμιδες για το Τσάμικο και όλα τα υπόλοιπα, την ώρα που στο Σκοπιανό ο Βαβουζέλος επήγε στον ΟΗΕ και ούτε λίγο ούτε πολύ θερμοπαρακαλεί τους Σκοπιανούς, λέει, δεχτείτε τη διπλή ομολογία και εμείς θα σας βάλουμε παντού και σε ΝΑΤΟ και σε πάνω και σε κάτω και σε ΟΚ και ό,τι θέλει η ψυχάρα σας. Τρελαθήκαν οι Ευρωπαίοι, τρελαθήκανε με αυτό το ξεκύλιασμα. Σου λέει τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω. Βέβαια τελευταίο μένει το τεράστιο θέμα της Θράκης. Θρακικό. Αυτό μας καίει, αυτό μας πονάει και αυτό είναι η μεγάλη μας ανησυχία, μήπως είναι η αντιπαροχή. Το αντάλλαγμα που λέγαμε. Θυμόσαστε την κυρία Μπενάκη. Μπενάκη Βιενάκη τι έλεγε πριν από 4-5 χρόνια. Τι έλεγε Γιώργο μου, για θύμισε το. Χωρίς ποτέ, Αντρέα μου, να μάθουμε ποιος της τα έγραψε αυτά να τα πει. Έτσι. Έλεγε λοιπόν ότι θα ζήσουμε μια εποχή, έρχεται ο Παπούλιας να αναλάβει σε μια εποχή που θα αλλάξουν τα σύνορα, που θα αλλάξουν οι καταστατικοί χάρτες και οι εξουσίες των κρατών δεν θα είναι τόσο ισχυρές και δεν θα είναι οι εξουσίες
δεν θα έχουν δικαιοδοσία στη χώρα τους. Χοντρικά. Πράγμα το οποίο έχει. Αυτό δεν μάθαμε ποτέ όμως. Έχει γίνει ερώτηση και έχει ζητηθεί επίμονα από τους δημοσιογράφους να πει όποιος το έγραψε αυτό, ποιος είναι αυτός ο συντάκτης αυτού του κειμένου που διάβασε αυτή, του προφητικού κειμένου που διάβασε αυτή η κυρία και, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο οποίος δεν τη ζήτησε το λόγο. Δεν τη είπε και στάσου ρε, τι είναι αυτά που λες. Πού θα γίνω εγώ πρόεδρος, σε μια χώρα που δεν θα υπάρχει, που δεν θα έχει εξουσία στη χώρα της, σε μια κυβέρνηση που δεν θα έχει εξουσία, που θα μου ελαττωθεί η δικαιοδοσία μου, η έκταση της χώρας μου. Δεν τη σταμάτησε. Τώρα, ή δεν κατάλαβε, ή δεν άκουγε, ή ήταν κουφός δηλαδή, ή εκείνη την ώρα είχε πάρει κανένα χάπι και δεν καταλάβαινε τι λένε, ή συμφωνούσε απόλυτα με αυτό. Άλλη λογική εξήγηση εγώ δεν βρίσκω. Δεν ξέρω αν βρίσκετε εσείς. Γιατί εμένα, αν έρθει κάποιος και μου πει ότι ξέρεις κάτι, θα κυβερνήσεις μια χώρα, αλλά η χώρα σου θα ελαττωθεί, θα του πω για μπάσταρε. Τι είναι αυτά που μου λες. Και θα κυβερνήσεις μια χώρα όπου το σύνταγμά σου θα είναι γράμμα κατατονοούμενο, θα κυβερνήσεις μια χώρα που το κοινοβούλιο σου δεν θα αποφασίζει αυτό, αλλά πολίτες, θα εκτελεί εντολές, οι οποίες απλώς θα ψηφίζονται από μια συμβατή πλειοψηφία. Δεν θα σταμάταγες εσύ αυτόν που σου τα λέγει αυτά, Αντρέα, μου να το πεις, τι είναι αυτά που λες, για κάτσε κάτω. Δεν θα το σταμάταγες. Γιατί αν θυμάμαι καλά, αυτά υποθήκανε το 2008. Δηλαδή, 2 χρόνια πρωτού ο μεγαλοπρεπής γκάπ δώσει το γκάπ και το γκουπ στο κεφάλι του ελληνικού έθνους. Ναι, βέβαια. Και δεν ακούστηκε για καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. Κάποιοι το γράψανε περιθωριακά. Δεν βγήκε πρωτοσέλιδο ποτέ. Ποιος είναι ο συντάκτης αυτού του κειμένου? Ποιος της το έδωσε να το διαβάσει? Η κυρία Μπενάκη δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Όχι βέβαια. Δεν είναι ούτε η ιστορία της πλάκας. Είναι ένας άνθρωπος με φοβερές πλάτες από πίσω. Και υπήρξε και υπουργός, υπήρξε και πρόεδρος της Βουλής. Και είναι ένα άτομο το οποίο έχει μία πληροφόρηση που ελάχιστοι στη Βουλή την έχουν, ή μάλλον σε ολόκληρη τη χώρα. Λοιπόν, αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να μάθουμε αν ήταν εξιδίων πληροφοριών αυτό, όπως λες, Αντρέα. Γιώργο μου, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κυβερνάνε και αντιπολιτεύονται, γιατί η ερώτηση δεν τις έκανε ούτε για αντιπολίτευση. Δεν είδα την πάνω κάτω πέρα δόθε, δόθε και ήθε και υπόγεια αριστερά να σηκωθεί ένας από τους αναμάρτητους και να πει, τι είναι αυτά που λες, κυρία μου. Σωστά. Τι είναι αυτά που λες. Σωστά. Σε ποιον τα λες. Και τι σκοπό έχουν. Και πες μας καθαρά τι θες να πεις. Έτσι, μπράβο. Άκουσες τίποτα? Όχι. Ρε κύχρε, κουβέντα ρε. Μόκοτο. Σφαγίσανε τα χείλη των ασεβών. Όλα μαζί. Θανάση, ρίξε ένα τραγουδάκι. Για να πάμε. Γιατί θα πάμε στο... στη Θράκη μας. Θα πάμε στο φιλέτο της κουβέντας μας. Με τους γηγατιστές να μπαίνουν στην πόλη την Κόμπανη. Γιατί αν πέσει η Κόμπανη, στην ουσία γκρεμίζεται ότι έκτισαν οι Κούρδοι, ενώ απομακρύνεται και το όνειρό τους να αποκτήσουν διέξοδο στη θάλασσα. Με τους τζιχάδι λοιπόν, με την ίσης να μπαίνει στο Κόμπανη, εμείς διαβάζουμε από την άλλη πλευρά την επαπειλούμενη ή την υποτιθέμενη, ομιγέννητο δηλαδή, απειλή. Γιώργο μου. Έχουμε στο τηλέφωνο τον φίλο από την Θράκη, τον Γιάννη Φριτζαλά, τον γεωστρατηγικό αναλυτή, ο οποίος ζει εκεί πέρα, δεν τα ξέρει από την Αθήνα τα πράγματα, δεν τα βιώνει κάθε μέρα, ζει στην Κομωτινή. Τα ζει από πρώτο χέρι. Και μαζί με τη σύζυγό του, τη Χαρά την Νικοπούλου, έχουν φτιάξει την γνωστή Χαρά, την ξέρουμε όλοι ως δασκάλα του Εύρου. Το τελευταίο προμαχώνα που έχουμε Ελλάδα εκεί πάνω. Έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί πέρα και με μια παρέα πολύ καλή, τους γνωρίζω προσωπικά και έχω μια συνεργασία εκεί πέρα, με την Κιβωτό της Δόμνας Βυσβίζη. Η Δόμνα Βυσβίζη, για όσους μας ακούν για πρώτη φορά και το όνομα δεν το ξέρουν, είναι η ηρωίδα της Θράκης, αντίστοιχη της Μαντούς, της Μαυρογένους, της Λασκαρίνας, της Μπουμπουλίνας, αλλά δυστυχώς
το αθηνοκεντρικό μας κράτος δεν μας έμαθε τις στρακιώτισες ηρώησες. Και σε αυτή τη μικρή κυβωτό η Χαρά, ο Γιάννης και μια πλειάδα άλλων συνεργατών μαθαίνουν στα παιδιά τα οποία δεν μπορούν γράμματα. Στους δασκάλους, στους γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια, τους κάνουν τα μαθήματα που πρέπει. Καταδύσαμε να κάνουμε κρυφό σχολείο. Κρυφό σχολείο. Στην πατρίδα μας. Πάνε τα παιδιά εκδρομές, τους μαθαίνουν τη Θράκη, τους μιλάνε για τη Θράκη. Γενικά είναι μια ανάσα ζωή στην Κομωτινή, που και οι ίδιοι οι Κομωτινέοι δεν το πίστευαν ότι θα φτάναν σε αυτή την κατάσταση και ότι δεν θα ξέραν τελικά τι τους ξημερώνει, με ένα τουρκικό προξενείο ακριβώς απέναντι. Το οποίο βλέπει τα πάντα. Να υποφθαλμεί, μπράβο. Ελέγχει τα πάντα. Να υποφθαλμεί. Εκβιάζει τα πάντα. Παρεμβαίνει στα πάντα. Και ασκεί έλεγχο. Ασκεί έλεγχο. Μέσα στην Ελλάδα. Γιάννη, μας ακούς? Ναι, Γιώργο, κύριε Μαζαράκη, καλησπέρα από τη Θράκη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή επιτυχία και στην νέα σας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ μαζί με την Χαρά. Θα μιλήσουμε με έναν για να μην είμαστε πολύ στο τηλέφωνο, για να είναι πιο εύκολο δηλαδή και για εσάς εκεί πέρα κάτω. Πρώτα θα πούμε... Πολύ ωραία, μας εξυπηρετεί και ναι, εμάς. Πρώτα θα πούμε τα γεωστρατηγικά λοιπόν, Γιάννη μου. Γεωστρατηγικά λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Θράκη διαβάσαμε, μαθαίνουμε, τζιχάντ, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν αυτοί, απειλούν. Φτάνει αυτός ο απόϊχος στην Θράκη? Κοιτάξτε, Γιώργο, γνωρίζεις πολύ καλά ότι είναι ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια. Μα γι' αυτό σε έχουμε στην εκπομπή. Θεωρώ πως όλη αυτή η δραστηριότητα και αυτή η αναλαμπή του Ισλαμικού φονταμενταλισμού τον τελευταίο καιρό δεν αφήνει αδιάφορα τα τεκνενόμενα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα ότι η γη των Τουρκία παίζει συγκεκριμένο ρόλο σε όλη αυτή την αναλαμπή, σε πολλά εισαγωγικά. Μάλιστα. Και αυτός ο ρόλος τον οποίο έχει αναλάβει έχει σίγουρα εκφάνσεις αρνητικές στην περιοχή μας. Στη Θράκη. Βεβαίως. Εδώ ο Αθηναίος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Δηλαδή πώς έχει εκεί πέρα περισσότερη αναλαμπή και έκταση αυτό το φαινόμενο που εδώ ο Αθηναίος, ο κοιμισμένος Αθηναίος ή ο Πελοποννήσιος ή ο Ροδίτης δεν καταλαβαίνει. Στην Αθήνα δεν έχουμε την παρουσία του τουρκικού προξενείου. Δεν καταλαβαίνουμε. Στην Αθήνα δεν έχουμε συμπυκνωμένους λεγόμενους τουρκικούς, γιατί εκεί καταδύσαμε να το λέμε, ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, αυτή τη στιγμή βγαίνουν και σου λένε είμαστε Τούρκοι υπήκοοι. Δεν έχουμε αυτό το εδώ, λοιπόν, ναι, περέθισμα. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα λοιπόν, Γιάννη. Για κάντο μας λίγο πιο λιανά. Γιώργο, γνωρίζεις πολύ καλά και αναφέρομαι σε σένα επειδή τη ζεις στην περιοχή πολλά χρόνια. Ναι. Εξάλλου έχουμε την χαρά και την τιμή να είσαι μέλος επιστημονικής ομάδας της Κιβωτού, της Δόνας Βυσβίζη. Γνωρίζεις πολύ καλά τι συμβαίνει. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι όχι μόνο ο Αθηναίος, αλλά και η συντριπτική πλειονότητα των Θρακιωτών δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στη Θράκη. Ναι, πόσο μάλλον λοιπόν ένας Αθηναίος. Το είδαμε μαζί, Γιάννη, αυτό, αλλά θέλω να καταλάβουμε την καθημερινότητα του Κομωτινέου, την καθημερινότητα του ανθρώπου στις Σάπες, την καθημερινότητα του ανθρώπου. Έτσι, σε ένα χωριό στα βόρεια της Θράκης μας. Ναι, η καθημερινότητα δεν διαφέρει πολύ από την καθημερινότητα κάθε ενός Έλληνα σε αυτή την πνευματική σύψη, θα έλεγα, την οποία βιώνουμε. Mm-hmm. Ο μέσος Θρακιώτης είναι ένας άνθρωπος της βιοπάλης, προσπαθεί, όπως λέμε λαϊκά, να τα φέρει πέρα. Ναι. Αλλά έχει ένα επιπλέον πρόβλημα, το οποίο θα έλεγα δεν θα έπρεπε να είναι πρόβλημα, το οποίο δεν βιώνουν ή μάλλον πιστεύαμε ότι μέχρι πρότινος δεν βίωναν οι υπόλοιποι Έλληνες, αλλά αν επεκτείνουμε το θέμα θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε ότι πλέον το βιώνουν, παρότι δεν το γνωρίζουν. Δηλαδή όλη αυτή την Ισλαμική επέκταση κυρίως στον τουρκισμό, ο τουρκισμός βιώνεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο όπως ανέφερα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Για να αναφερθώ σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου το τι συμβαίνει, ας το πάρουμε από μια κίνηση νηπιακού επίπεδου, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Mm-hmm. Την περιοχή αυτή διαβιούν μουσουλμάνοι οι οποίοι δεν αντιλάγησαν την περιοχή την εποχή του 1923. Ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλάγησαν μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι λοιπόν στους τρεις νομούς, κατά κύριο λόγο στους δύο, Ροδόπης και Ξάνθης, υπάρχει μια μουσουλμανική μειονότητα,
η οποία από την ίδια τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία υπεγράφεται 24 Ιουλίου του 1923, ορίζεται με θρησκευτικό χαρακτήρα. Είναι δηλαδή μια μειονότητα μουσουλμανική με συνιστώσεις στους Πομάκους, τους Αφιγκάνους και τους Τουρκοφανείς. Μάλιστα. Και είναι όμως... σχέση με την ελληνική μειονότητα, έτσι, την Κωνσταντινούπολη, την Ήβδο και την Τένεδο, η οποία έχει ένα εθνικό χαρακτήρα. Λοιπόν, έχουμε μια θρησκευτική μειονότητα λοιπόν εκεί. Μια θρησκευτική μειονότητα, μάλιστα, η οποία δυστυχώς εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι. Εξηφαίνεται ένας ιστός αράχνης, θα λέγαμε, αλλά μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Mm-hmm. Αυτός ο ιστός έχει να κάνει με την προσπάθεια ομογενοποιήσεως από την πλευρά της Τουρκίας της μειονότητας της μουσουλμανικής, και αυτή η ομογενοποίηση έχει ως στόχο την τουρκοποίηση της μειονότητας, κάτι που σε, με τα λύπη θα έλεγα, πιστεύω ότι έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συνείδηση της πλειονότητας πλέον και ειδικά των νέων της μειονότητας αυτής. Γιατί θέλει προφανώς να εξυπηρετήσει και τα δικά της συμφέροντα, αλλά και άλλα συμφέροντα στα οποία θα μπορούσαμε, αν μας επιτραπεί, να περάσουμε αργότερα. Γιάννη μου, ναι, εδώ θα κάνουμε ένα μικρό time out, γιατί τι να κάνουμε. Ραδιοφωνικός χρόνος. Βεβαίως. Έχει τους νόμους του. Μείνε στο τηλέφωνο. Επιστροφή και πάλι στην επικοινωνία μας με τον εκλεκτό φίλο από τη Θράκη, τον Γιάννη τον Φρίτσαλα. Γιάννη μου, είμαστε εδώ πάλι. Μας έλεγες λοιπόν, Γιάννη, ότι αυτή η θρησκευτική μειονότητα σιγά σιγά πάβει να είναι αποκλειστικά θρησκευτική και τίνει να γίνει και εθνική. Θα έλεγα ότι έχει λάβει δυστυχώς λίγο το χαρακτήρα εθνικής μειονότητος, de facto. Το γνωρίζεις πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ότι το τουρκικό αποξενείο της Κομωτινής σε συνεργασία με πολλούς και διαφόρους συλλόγους αμφιβόλου προελεύσεως και χρηματοδοτήσεως, αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη, θα έλεγα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν προάγει την ιδέα ότι η Ελλάδα καταπατάει τα δικαιώματα μιας τουρκικής μειονότητας, ψευδεπίγραφης φυσικά. Mm-hmm. Επομένως, έχει de facto αναγνωριστεί παγκοσμίως μια τουρκική μειονότητα με εθνικό χαρακτήρα, ναι, γιατί εφόσον δεν υπάρχει κάποια υγιής αντίδραση από το ελληνικό κράτος, από την ευνοούμενη ελληνική πολιτεία, οι Τούρκοι καταφέρνουν, παίρνουν τις θέσεις τους και έχει επιβληθεί πλέον αυτός ο χαρακτηρισμός της εθνικής μειονότητας. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Τουρκικό προξενείο, τουρκικά σχολιά, τουρκικά γράμματα, τουρκική παιδεία, υφίσταται εκεί? Τουρκικά σχολεία όχι. Όχι. Είναι μειονοτικά τα σχολεία. Ναι. Τα σχολεία αυτά, στα οποία... πάλι από τη συνθήκη της Λοζάνης προβλεπόταν η ύπαρξή τους, έχουν το χαρακτήρα της, των μειονοτικών σχολείων στα οποία απευθύνονται τα παιδιά της μειονότητας, είναι στο πλαίσιο της μειονοτικής εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται φυσικά στο Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση, υπό την έννοια ότι εμείς οι ίδιοι τη δεκαετία του 50, αυτά τα σχολεία, για λόγους που εδώ εμπλέκεται η γεωπολιτική και οι διάφορες σκοπιμότητες του ΝΑΤΟ τότε στην περιοχή μας, η ίδια η ελληνική πολιτεία επί κυβερνήσεως Παπάγου επέλεξε να μετονομάσει τα σχολεία αυτά σε τουρκικά. Ναι. Άρα, στη συνείδηση των ντόπιων μουσουλμάνων συμπολιτών μας, αυτά τα σχολεία, αλλά και η μειονότητά τους και οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά τους, έχει γίνει τουρκικό. Έχει μετονομαστεί δηλαδή σε τουρκικό. Έχει πάρει αυτό το χαρακτήρα τον εθνικό. Ναι. Την ίδια ακριβώς στιγμή, συγγνώμη Γιάννη, που σε διακόπτω. Την ίδια ακριβώς στιγμή που γινόταν αυτό το. Αυτή η γενναιόδορη πράξη από την πλευρά του Παπάγου, την ίδια στιγμή ξεκυλιαζόταν ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Πολύ σωστά. Και εκείνα και το μεγάλο πογκρόμ. Στο μεγάλο πογκρόμ. Είναι και ένα σημάδι για το μέλλον. Γιατί ξέρετε, όπως λέει πολύ σοφά ο κύριος Καρδάκος, η καλύτερη πηγή για το μέλλον είναι το παρελθόν και μάλιστα η ιστορία. Δεν χρειάζεται να είσαι προφήτης ή να διαβλέπεις και να έχεις υψηλό δίκτυο εφηγείας για να καταλάβεις. Είναι ακριβώς την ίδια στιγμή. Δηλαδή δεν περάσανε. Γιάννη, δεν περάσανε 6 μήνες. Ναι, όταν ακριβώς ο Παπάγος έκανε το άνοιγμα αυτό. Ακριβώς. Όταν Σεπτέμβρη του 1955 η Ελλάδα ξεκυλιάστηκε. Δηλαδή εμείς δίναμε τη Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία για ακόμα μία φορά εκμεταλλεύτηκε και αξιοποίησε τις συνθήκες όπως τις αξιοποιεί και σήμερα με την εκκίνηση της κουβέντας που κάναμε με τον Ισλαμικό φονταμενταλισμό και αυτόν τον ακραίο ειδικά με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Το ίδιο έκανε και τότε. Υποτίθεται ότι θα εντασσόμασταν σε μία συμμαχία στην οποία θα ήμασταν σύμμαχοι για να αποτραπεί ο από βορρά κίνδυνος, δηλαδή η Σοβιετική επέλαση προς το Αιγαίο, προς τον Νότο.
Δυστυχώς έπεσε στην παγίδα τότε η κυβέρνηση και μάλιστα είναι πολύ ακραίο το γεγονός ότι ο τότε διοικητής της Τράκης, ο συνταγματάρχης Πεσόπουλος, είχε εκδώσει μία διαταγή με την βάση της οποίας επί ποινή έπρεπε να μετανομωθούν οπωσδήποτε όλα τα σχολεία και γενικότερα όλη η δραστηριότητα που είχε χαρακτήρα μουσουλμανικής μειονοτικής να γίνει τουρκική, δηλαδή να πάρει εθνικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Και το ευχαριστώ της Τουρκίας φυσικά για ακόμα μία φορά ήταν τα αποτελέσματα των Σεπτεμβριανών της έκτης προς 7. Δηλαδή ενώ εμείς δίναμε, μετά από λίγο μας ξεκύλιαζαν. Χάναμε και αυτό το οποίο είχαμε. Εκείνο το οποίο... Αν κάποιος, όπως ανέφερα πριν, διαβάσει ιστορία και στρατηγική και μάλιστα τώρα θα επικαλεστώ μια πολύ μεγάλη μορφή του βυζαντινού ελληνισμού, τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Σοφό, ο οποίος είχε αναλύσει από τότε, από τη δική του εποχή, τι Τούρκος, τον είχε ορίσει πολύ καλά. Θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που εμείς λέμε Τούρκος, αν και αμφιβάλλω κατά πόσο υπάρχει αυτή η έννοια και κατά πόσο εφίσταται αυτό το έθνος, αλλά είναι ίσως μια άλλη κουβέντα, μια άλλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το ψευδεπίγραφο κράτος ξέρουμε εδώ και πολλούς αιώνες πώς χειρίζεται τις ίδιες καταστάσεις. Και μάλιστα ο Λέων Σοφός έλεγε ότι ποτέ μην εμπιστευτείτε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ποτέ δεν τηρούν τις συμφωνίες τους. Πάντοτε ήταν οι καλύτεροι και οι πρώτοι στις υπογραφές και ήταν και οι πρώτοι οι οποίοι αφαιτούσαν τον λόγο τους και την υπογραφή τους. Αυτό πράττουν και σήμερα και αυτό θα πράττουν πάντα εφόσον δεν υπάρχει μια αντίσταση ελληνική, ελληνοορθόδοξη, όπως υπήρχε πάντοτε αυτό το τείχος απέναντι στην Ανατολή, το οποίο ορθωνόταν για να διασώσει τον δυτικό πολιτισμό. Πλέον αυτό δεν υφίσταται και η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει και πολύ σωστά κάνει εφόσον της το επιτρέπουν και οι μεγάλες δυνάμεις. Δυστυχώς βλέπεις ότι τη στιγμή εκείνη το περίφημο ΝΑΤΟ έβαλε μέσα δύο χώρες. Η μία χώρα κατέστρεψε την οικονομία της, είχε μισό εκατομμύριο νεκρούς, ακριβώς. Επήγε 20 χρόνια πίσω. Η χώρα αυτή, την ώρα που ολόκληρη η Ευρώπη είχε γονατίσει, ήταν η μόνη χώρα η οποία καθυστέρησε τον άξονα να πραγματοποιήσει την επιχείρηση Βαρβαρόσα. Όχι απλά καθυστέρησε, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που διακόπτω, είχε τον κυριότερο ρόλο στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και το έχουν αναγνωρίσει όλοι, έτσι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μέτρησε. Έχει της Κρήτης ιδιαίτερος. Τίποτα από όλα αυτά δεν μέτρησε. Φυσικά. Δηλαδή αυτό το οποίο πάθαμε τότε, με την είσοδο μας στο ΝΑΤΟ, με τον τρόπο που μπήκαμε, χωρίς να αναγνωριστεί απολύτως τίποτα, βέβαια, έκαναμε και το έγκλημά μας εμείς, έναν ανέτιο εμφύλιο πόλεμο, αυτό είναι ο οδηγός μας για το σήμερα, για το αύριο, για το πάντα. Δεν μετράει τι κάνεις για αυτούς. Μετράει τι θέλουν αυτοί. Και πάμε λίγο στη Θράκη μας πάλι, Γιάννη, γιατί το ζουμί μας και ο πόνος μας σήμερα σε αυτή την εκπομπή είναι η Θράκη μας. Η Θράκη που οριοθετείται από τον Νέστο έως τον Εύρο, δυστυχώς σήμερα, και που αυτό είναι μόνο το 1/9 της εκτάσεως που παλαιότερα στα αρχαία χρόνια λέγαμε Θράκη, για να καταλάβει ο κόσμος τι μας έχει απομείνει δηλαδή. Έτσι, το 1/9 μας έχει απομείνει από την γεωγραφική έκταση της Θράκης. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, η Θράκη, ο μουσουλμάνος αγρότης, παίρνει δάνεια από το τουρκικό προξενείο? Μπορεί να πάει στο τουρκικό προξενείο και να πει θέλω δάνειο? Υπάρχει πλέον φορέας για αυτό, η τράπεζα Ziraat, η Ziraat Bankası, η οποία Μάλιστα. είναι η αντίστοιχη τράπεζα, η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας. Μάλιστα. Έχει έδρα στην Κομοτηνή, έχει και στην Ξάνθη. Αυτός ο Έλληνας πολίτης δηλαδή, ναι, δεν πάει στην εθνική τράπεζα, στην αγροτική τράπεζα, στην οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα να πάρει δάνειο, πηγαίνει σε μια τουρκική τράπεζα να πάρει δάνειο. Εφόσον του προσφέρεται με πολύ συμφέρουσες συνθήκες, φυσικά θα το κάνει. Ποια είναι η διαφορά του επιτοκίου, ξέρεις? Δεν την γνωρίζω ακριβώς, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι και άτοκα τα δάνεια. Α. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις αυτές. Μάλιστα. Δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης που την χάνει να είναι μουσουλμανικού θρησκεύματος, μάλιστα, μπορεί να αποτανθεί σε μια τουρκική τράπεζα, μπορεί να πάρει ένα δάνειο έως και άτοκο, έτσι, την ώρα που ο Έλληνας πάλι πολίτης, ο οποίος είναι ελληνοορθόδοξου θρησκεύματος, για να πάει σε μια δική μας τράπεζα πρέπει να βάλει εγγύηση το τρακτέρ του, το χωράφι του, το οικόπεδό του, το σπίτι του, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Δεν είναι μυστικό το ότι όλες οι επιχειρήσεις στην Κομοτηνή συγκεκριμένα, οι μουσουλμανικές επιχειρήσεις, και φυσικά δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι, κανένα απολύτως πρόβλημα, είναι συμπολίτες μας, τους δεχόμαστε για το θρησκευμά τους.
Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που εμπλέκεται ο τουρκισμός και ο φανατισμός. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτοί έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί είναι γνωστό τη πάση ότι επιδοτούνται από το τουρκικό προξενείο της Κομοτενής, από τη Ziraat Bank, πολύ πιθανόν και από άλλες χρηματοδοτήσεις σκοτεινών προελεύσεων. Γνωρίζουμε, έχουμε υπόψη μας κάποιες από αυτές. Επομένως, οι επιχειρήσεις τους είναι υγιείς, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, κανένα άγχος θα έλεγα. Εν αντιθέσει, ο μέσος χριστιανός καταστηματάρχης είναι μέσα στη βιοπάλη, σε συνθήκες στις οποίες ξέρουμε όλοι πώς έχουν γεννηθεί και πώς έχουν καλλιεργηθεί το τελευταίο διάστημα, σε αντίθεση με τον μουσουλμάνο συμπολίτη, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του. Προτού σε ρωτήσω ο Γιώργος κάτι συγκεκριμένο για την φορολογία, θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι πολύ πιο απλό. Πόσα τουρκικά ή μάλλον, μπράβο, ναι, μουσουλμανικά μαγαζιά έχουν κατεβάσει ρολά και πόσα χριστιανικά? Η απάντηση είναι προφανής. Δεν έχω υπόψη μου για κάποιο μουσουλμανικό μαγαζί που, κατάστημα μάλλον, που να κατέβασε ρολά. Αυτός που να έχει κατεβάσει ρολά. Εύστοχη η ερώτηση του Αντρέα, να καταλάβει όλος ο κόσμος τι γίνεται. Την ίδια στιγμή το 60% των καταστημάτων της Κομοτηνής, των ελληνοορθόδοξων καταστημάτων, έχουν κατεβάσει ρολά. Πες μου κάτι, Γιάννη. Όταν γίνονται εκλογές, έρχονται πούλμαν με ανθρώπους από την Τουρκία? Πάρα πολλά. Πόσα δηλαδή? Και τι κάνουν αυτοί? Εμείς έχουμε εκλογές. Αυτοί τι κάνουν? Και έρχονται, γιατί οι εκδρομοί έρχονται, εμείς έχουμε εκλογές. Ψηφίζουν οι άνθρωποι. Ε? Ψηφίζουν. Ψηφίζουν. Έρχονται και αυτοί για να ψηφίσουν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κυρίως από τις νεότερες γενιές, μέσω διαφόρων επιδοτούμενων προγραμμάτων που πάλι θα αναφερθώ στην σκοτεινή προέλευσή τους, ειδικά στο κομμάτι της χρηματοδότησης, έχουν μετακομίσει στην Τουρκία, εφόσον θεωρούν ότι είναι η μητέρα πατρίδα, δηλαδή η χώρα προελεύσεώς τους, έχουν φύγει προς τα εκεί, έχουν κρατήσει όμως βεβαίως την ελληνική υπηκότητα. Ναι. Και μαζί με αυτούς φυσικά έρχονται και άνθρωποι συγγενείς τους, οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Τουρκία και έχουν αποκτήσει πλέον και πρώτου βαθμού συγγένεια. Παντρεύονται δηλαδή, με λίγα λόγια, για να γίνουν πιο κατανοητοί, άνθρωποι από τη μουσουλμανική μειονότητα, Τούρκους πολίτες, και όλοι αυτοί έρχονται στην πατρίδα μας για να συμμετάσχουν στις εκλογές. Μάλιστα. Ειδικά για εμάς που μένουμε, μένουμε κοντά σε κάποια από τα ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν αυτά τα καραβάνια, το βλέπουμε το πρόβλημα. Σε εποχή εκλογικών διαδικασιών, πραγματικά γίνεται κοσμοσυρωή από την Τουρκία. Και φαντάζομαι ότι στις μικρές αυτές κοινωνίες αυτή η μάζα που έρχεται να ψηφίζει μπορεί να τρέψει το αποτέλεσμα προς τη μία προς την άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι? Μα φυσικά το αποτέλεσμα στην περιοχή, τόσο στις αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και στις εθνικές, καθορίζεται ξεκάθαρα από την ψήφο των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Είναι γεγονός αυτό. Μάλιστα. Καταρχάς, οι Ροδόποι, για να το γνωρίζουν και οι ακροατές, εμείς οι χριστιανοί, οι Έλληνες, είμαστε μειονότητα πλέον. 57% είναι οι μουσουλμάνοι, 43% οι χριστιανοί. Οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο μεγάλο ρόλο διαδραματίζει αυτή η μεγάλη διαφορά στο ποσοστό. Ναι. Και αυτό ακριβώς έχει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μία συνέπεια και στους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι επηρεάζονται από αυτή την κατάσταση και θέλουν να έχουν την έννοια της μειονότητας. Να σε ρωτήσω κάτι απλό. Οι χριστιανικές οικογένειες, ή μάλλον οι ελληνικές οικογένειες, οι ελληνοορθόδοξες, τι μέσο όρο παιδιών έχουν και τι μέσο όρο παιδιών έχουν οι μουσουλμανικές? Θα το πω γενικά. Ο δείκτης γονιμότητας της μέσης Ελληνίδας έχει φτάσει το 1,29. Αντιθέτως, ο δείκτης γονιμότητας των μουσουλμάνων είναι στο 2,2. Και θα ήθελα να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Όλοι οι Έλληνες πολίτες είμαστε, απλά εδώ είμαστε χριστιανοί, οι άλλοι είναι μουσουλμάνοι. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία όσον αφορά το δείκτη γονιμότητας, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην περιοχή. Είναι χαοτική η διαφορά. Το 1,29 είναι δείκτης γενοκτονίας, το 2,2 είναι δείκτης στο οποίο ασφαλώς μπορεί να διαιωνιστεί μια εθνότητα ή μια ομάδα. Ναι. Πες μου κάτι, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως μας τα λες τα πράγματα, οι πολιτικοί που θέλουν να βγουν βουλευτές πλέον στη Θράκη θα έχουν πολύ καλές σχέσεις με το μουσουλμανικό στοιχείο. Οι Έλληνες βουλευτές εννοώ, Έλληνες χριστιανοί βουλευτές θα πηγαίνουν και θα βλέπουν και τους μουσουλμάνους, τους μουφτίδες, θα βλέπουν τους ψευτομουφτίδες, θα βλέπουν τους τουρκοπροξένους και οποιουσδήποτε άλλους, ναι.
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν θα ήταν κακό και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα αν προσαρμοζόταν σε αυτή την κατάσταση ως όφυλαν. Mm-hmm. Γιατί και οι μουσουλμάνοι είναι Έλληνες πολίτες, επομένως πρέπει να τους δοθεί ο δέον σεβασμός και η προσοχή. Βεβαίως δεν λέει κανείς αντίθετο. Ξεκινάει από τη στιγμή που πολλοί Έλληνες πολιτικοί, mm-hmm. τόσο μουσουλμάνοι όσο και χριστιανοί, επισκέπτονται τους ψευτομουφτίδες. Έτσι. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, για να είμαστε πολύ ακριβείς, μια πολύ μικρή παρένθεση. Ο μουφτής είναι το αντίστοιχο του επισκόπου για τους mm-hmm. μουσουλμάνους, ενώ ο ημάμης είναι το αντίστοιχο του ιερέα. Εδώ στην περιοχή της Θράκης έχουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα ότι ειδικά στη Ροδόπη και στην Ξάνθη οι εκλεγμένοι σε πολλά εισαγωγικά, εκλεγμένοι όπως τους ορίζουν οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι και οι μηχανισμοί του προξενείου, ψευτομουφτίδες στην κυριολεξία, ο Ξάνθης ο Αχμέτ Μετέ και ο Ροδόπης ο Ιμπραήμ Σερίφ, δυστυχώς απολαμβάνουν σε πολλές περιπτώσεις την αποδοχή από Έλληνες χριστιανούς πολιτικούς, ενώ δεν θα έπρεπε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή το ένας... πρόβλημα δεν θα ήταν αν όντως οι νόμιμοι μουφτίδες, οι διορισμένοι από το κράτος δηλαδή, mm-hmm. απολάμβαναν αυτή την εύνοια, την αντίστοιχη που απολαμβάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι παράνομοι, γιατί είναι ένα καθεστώς και είναι σωστό και δεδομένο ότι θα έπρεπε να στηριχθεί το νόμιμο καθεστώς. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν στηρίζονται και ενισχύονται οι παράνομοι. Δηλαδή ένας επίσημος Έλληνας, ο πολιτικός, ο οποίος προφανώς εκπροσωπεί επίσημο θεσμό κλπ, πάει και συναντάει έναν μη επίσημο, μη νόμιμα, εκλεγμένο μουσουλμάνο. Κοιτάξτε, Γιώργο, για να είμαι ειλικρινής, οι πολύ γνωστές προσωπικότητες της περιοχής δεν τολμούν να το κάνουν, πολύ πιθανόν να το κάνουν σε ένα off the record που λέμε ανεπίσημο mm-hmm. επίπεδο, το κάνουν, απλά το αφήνω να εννοηθεί. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης, δεν θέλω να τον φωτογραφίσω, να αναφερθώ στο όνομά του, mm-hmm. ο οποίος συναντάται κανονικά με αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα θα αναφέρω κάτι στο οποίο συντάραξε, θα έλεγα, πολλούς συμπολίτες μας εδώ και όσους ασχολούνται δηλαδή με αυτά τα ζητήματα σε βάθος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο αντιπεριφερειάρχης, επισκέφθηκε φέτος ένα από τα τουρκοπανηγύρια που, όπως γνωρίζεις, γίνονται στην περιοχή mm-hmm. του Έδρου, στο mm-hmm. ύψωμα 1000, το ναι. παλαιό ύψωμα του Ηλίου. Ναι. Πολύ μεγάλο λαογραφικό και εθνοβελικό ενδιαφέρον. Βέβαια. Το οποίο έχει δυστυχώς εκτουρκιστεί πλέον και ως πανηγύρι και ως χώρος. Είναι στην περιοχή του Μεγάλου Δερίου, της Ρούσας, εκεί στα ορεινά. Φέτος λοιπόν σε αυτό το πανηγύρι, το επωνομαζόμενο Σέτσεκ, στο οποίο γίνονται διάφορα περίεργα δρόμενα υποστηρίξεις του τουρκισμού στην περιοχή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος εμφανίστηκε συνάμενος κουνάμενος, θα το πω πολύ λαϊκά, μέσα στον χώρο, συνοδευόμενος από οθωμανικά εμβατήρια με ανθρώπους από το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, οι οποίοι έφεραν το τουρκικό εθνόσημο στο στήθος. Μάλιστα. Έτσι εισήλθε στον χώρο του πανηγυριού. Επομένως, αυτά εδώ που λες είναι άγνωστα. Αυτά εδώ πέρα δεν φτάνουν, αυτές οι ειδήσεις δεν φτάνουν, η Θράκη δεν φτάνει στην Αθήνα. Το ότι συμβαίνει ένας εκλεγμένος Έλληνας αντιπεριφερειάρχης να συμπανηγυρίζει σε τουρκοπανηγύρι, στο οποίο γίνονται οι χίλιες μύριες παρανομίες. Παραδείγματος χάρη, ξέρω και ξέρεις πολύ καλά, Γιάννη, ότι αυτά που συμβαίνουν εκεί δεν κόβουν ούτε μία απόδειξη. Δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ έσοδο το ελληνικό κράτος από αυτούς που πάνε εκεί, που πανηγυρίζουν εκεί, που τρώνε εκεί, που παρκάρουν εκεί πέρα, που περνάνε τα σύνορα, που δεν βάζουν βενζίνη, δεν κάνουν τίποτα. Έρχονται φουλαρισμένοι από απέναντι, έτσι, έχουν όλα τα φαγητά τους από απέναντι. Εμείς απλά παραχωρούμε την έκταση. Έτσι ακριβώς. Παραχωρούμε την έκταση. Γίνεται εκεί πέρα. Προλογικές παραβάσεις και μη είναι παραβάσεις σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και στην περιοχή του Ακρίτα, είναι τραγικές. Η αστυνομία γιατί δεν πάει να συλλάβει κανέναν εκεί πέρα πάνω. Το ΣΔΟΕ γιατί δεν πάει να διανκόβονται αποδείξεις εκεί πέρα πάνω, σε εκείνο το πανηγύρι. Θεωρώ πως αυτά που ήδη έχω πει, Γιώργο, αυτά τα οποία αναφέρθηκα απαντούν σε αυτή την ερώτηση. Υπάρχει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά προφανώς. Εάν όμως ένας μικρός κουλουρτζής στη γωνία εδώ πέρα δεν κόψει μία απόδειξη για ένα κουλούρι, όμως αρπάνε να το συλλάβουνε. Φυσικά. Γιάννη, θα κάνουμε ένα μικρό time out πάλι, γιατί είναι και του σταθμού τα θέματα. Δηλαδή. Και επανερχόμεθα και πάλι. Επιστρέφουμε και πάλι στην πάρα πολύ σημαντική απόψινή μας κουβέντα. Γιώργο. Έχουμε στο τηλέφωνο μας από την Κομωτινή τον Γιάννη το Φριτζαλά και δίπλα του είναι η Χαρά Νικοπούλου με την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο.
για να μας πούν τα της Θράκης, τα οποία λες και υπάρχει κάποιο τείχος και δεν κατεβαίνουν στην Αθήνα. Γιάννη, είχαμε μείνει σε κάποια πράγματα για το τουρκοπανηγύρι. Πόσα περίπου άτομα, πόσο περίπου κόσμος, φαντάζομαι μουσουλμανικού και μόνο πληθυσμού, παρακολουθεί ένα τέτοιο πανηγύρι? Ομολογουμένως, λέω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Στο παρελθόν, μέχρι και 2-3 χρόνια πριν, ήταν πάρα πολύ. Χοντρικά. Δηλαδή, άδειαζαν όλα τα χωριά της περιοχής και ανέβαιναν στο εκάστοτε πανηγύρι, είτε του Ακρίτα, ναι, τουρκιστικά λάντεπε, είτε στο Χίλια πάνω στον Εύρο. Το θέμα είναι ότι ερχόντουσαν και πολλοί επισκέπτες και από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία, mm-hmm, γέμιζαν οι χώροι αυτοί. Ναι. Πέρσι και φέτος δεν είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία όσο θα πρόσμεναν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αλλά πολύ πιθανόν να έχουν επιτελέσει το ρόλο τους αυτά τα πανηγύρια, mm, δηλαδή αυτή την πολιτιστική επέκταση. Και να έχει κλείσει ο κύκλος, εννοείς. Να έχει κλείσει προφανώς ο κύκλος, γιατί αυτή η πολιτιστική επέκταση έχει μία άλλη συνιστόσα, έχει την αντίρροπη κατάσταση, η οποία, mm-hmm, μας αποδεικνύει ότι η τουρκική πολιτιστική επέκταση συνεπάγεται πολιτιστική γενοκτονία των Μπομάκων κατά κύριο λόγο και των Ρωμά, των Αφιγκάνων. Mm-hmm. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, 10-15 χιλιάδες άτομα, πανηγυρίζουν και φεύγουν και αφήνουν τα σκουπίδια τους εκεί. Προφανώς. Και ο Έλληνας πολίτης φορολογούμενος στέλνει τα απορριμματοφόρα του να πάει να τα μαζέψει, έτσι? Φυσικά. Μάλιστα. Αφού και αυτοί θεωρούνται Έλληνες πολίτες, τι κάνουμε? Ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είμαστε πανταχού απόντες, αλλά σε ό,τι αφορά σκουπίδι πάντοτε λέμε παρόν, εδώ είμαστε. Και οι καλύτεροι ρακοσυλλέκτες του πλανήτη. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως το λέμε οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν και τουρκοποιηθεί όπως λες, έχουν εκτοπίσει και έχουν τελικά κάνει μειονότητα τους πραγματικούς πομάκους της περιοχής. Τους, ναι, πολύ σωστό αυτό. Ειδικά στην περιοχή της Ροδόπης το, ναι, πρόβλημα εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Η πλειονότητα των πομάκων της ορεινής Ροδόπης, θα έλεγα ότι τουλάχιστον φαινομενικά έχουν εκτουρκιστεί. Και λέω το φαινομενικά γιατί η δραστηριότητά μας στην περιοχή μας κάνει πολλές φορές να αμφιβάλλουμε. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έλεγα πως νιώθουν Τούρκοι, αντιθέτως, αλλά οι καταστάσεις και οι συνθήκες πολλές φορές τους επιβάλλουν να σκύβουν το κεφάλι, όπως λέμε λαϊκά, mm-hmm, και να δέχονται αυτή την κατάσταση. Επομένως, κάνοντας μια μικρή παρένθεση, σε ένα πιο ελεύθερο περιβάλλον, χωρίς πίεση από την Τουρκία και από το τουρκικό προξενείο, ίσως να μας εξέπλητε η συμπεριφορά τους. Mm-hmm. Αλλά κατά κύριο λόγο, στη Ροδόπη, mm-hmm, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Θεωρούν πως είναι τουρκογενείς και έχουν τουρκική κατά κύριο λόγο συνείδηση. Στην περιοχή της Ξάνθης τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί στα πομακοχώρια της Ξάνθης, στην ορεινή Ξάνθη, εκεί που εντοπίζεται και η καρδιά των πομάκων, θα έλεγα πως τώρα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ έντονη πίεση, καθώς, όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Ιμάμ Αχμέτ, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων και ο εκδότης της εφημερίδας Ζαγάλης της Πομακικής, για όσους γνωρίζουν, στη Ροδόπη δεν είναι τόσο επιτακτικό να πείσεις κάποιον ότι είναι Τούρκος, εφόσον οι τουρκοφανείς, θα έλεγα εγώ καλύτερα, είναι πλειονότητα σε σχέση με τους πομάκους. Στην Ξάνθη όμως πρέπει να το κάνεις. Γι' αυτό και τα περισσότερα κουράν κουρσού, τα παράνομα κατηχητικά κορανίου δηλαδή, και η δράση τους εντοπίζεται στην περιοχή της Ξάνθης, γιατί εκεί πρέπει να πείσουν τα πομακόπουλα, τα γνήσια ελληνόπουλα, τα οποία φαίνονται και από τα χαρακτηριστικά τους, ότι είναι Τούρκοι. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό παρατηρείται, γνωρίζεις πολύ καλά Γιώργο, επιδοτούμενα πάλι προγράμματα από την Τουρκία. Μεταφέρονται παιδιά είτε σε μικρές ηλικίες είτε και φοιτητές στην Τουρκία. Επισκέπτονται το μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ, το πολεμικό μουσείο. Ακούν οθωμανικά εμβατήρια, βλέπουν γεννηθάδες να παρελάβουν. Θα μας πει και η χαρά για τις βιβλιοθήκες. Περικαλέστατο πανόραμα 1453, στο οποίο βλέπουν το πώς εξελίχθηκε η άλωση του Κωνσταντινούπολεως. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ψηφιδωτό εκτουρκισμού και αυτών των ανθρώπων, δυστυχώς, τα ορεινά της Ξάνθης. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι όλα αυτά τα χωριά έχουν το καθένα από ένα και δύο και τρία τζαμιά. Ναι,
ναι, όχι όλα, αλλά αυτά τα οποία είναι τα κυρίως κεφαλοχώρια όπως ο Εχήνος, ναι, έχουν πολλά τζαμιά. Ναι. Ναι. Αντίστοιχα στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο ή στην Σμύρνη, ας πούμε, ξέρω εγώ, πόσες ανοιχτές εκκλησίες υπάρχουν? Πόσες λεπτά? Τα λόγια είναι περιτά, Γιώργο. Στον πόντο. Ήταν ερώτηση του Γιώργου το Τσαγκρίνου που μας άκουγε. Νομίζω είναι κάπως καλύτερα και αυτό εν είδη αυτή τη πολιτική που έχει η Τουρκία. Να σου δώσω μερικά ψίχουλα για να ανταλλάξω κάτι μεγαλύτερο. Ναι. Υπάρχουν εκκλησίες στις οποίες λειτουργούνται, ίσως να έχουν αυξηθεί και όλα στον τελευταίο καιρό, αλλά μην παραπλανηθεί ο κόσμος, όταν δεν έχεις πιθανό για να τις λειτουργήσει. Γιάννη μου, αντιλαμβάνεστε. Εγώ, αυτό το Γιάννη, μέσα, ναι, το να ρωτήσω. Γιάννη, στην Ήμβρο. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εδώ και 25 χρόνια, εδώ και 30 χρόνια που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο οξυμένο. Στην περίοδο αυτή εμείς σαν κράτος στα ελληνικά σχολεία τα παιδιά των Πομάκων τα καλούσαμε? Κοιτάξτε, κύριε Μαζαράκη, αν δούμε εν γέννη την πολιτική στο κομμάτι της ελληνικής... Στο συγκεκριμένο, πες μου. Της εθνικής εμείς ιδίας, σαν έθνος θα καλούσαμε... Όχι, κοιτάξτε... Να γράψουν εμείς... τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο. Μάλλον στο κανονικό σχολείο. Αντιθέτως, αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, ήταν μέρος του προγράμματος της μειονοτικής εκπαίδευσης, των προγράμματος μουσουλμανοπαίδων. Και δυστυχώς δεν δόθηκαν τα κίνητρα, ενώ οι ίδιοι το είχαν ζητήσει και το τελευταίο καιρό το ζητούν πολύ επίμονα, και επισήμως και με επιστολές και γενικότερα το φωνάζουν και σε συνέδρια και σε ομιλίες και σε διαλέξεις, ότι θέλουμε το δικαίωμα να ενταχθούμε στο δημόσιο σύστημα παιδείας. Θέλουμε και εμείς να ενταχθούμε στα σχολεία στα οποία είναι και οι χριστιανοί, με λίγα λόγια, να το πούμε απλά. Δεν δόθηκαν δυστυχώς τα κίνητρα αυτά. Αντιθέτως, εδώ και αρκετά χρόνια γνωρίζουμε ότι στην περιοχή ισχύει το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως μουσουλμανοπαίδων που έχει χαράξει η κυρία Φαγκουδάκη και η κυρία Δραγώνα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα περαιτέρω σχόλια είναι περιτά για το τι ελληνικότητα προάγουν και τι πνευματικότητα προάγουν αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, αντιθέτως, με τις σκοπιμότητες έχουν περιορίσει τις δυνατότητες των παιδιών αυτών, των μουσουλμανοπαίδων. Γι' αυτό και τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια, παρατηρείται μία αύξηση των ελεύσεως μουσουλμάνων μαθητών στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Φεύγουν δηλαδή οι ίδιοι, έχουν αρχίσει να λαμβάνονται το πόσο υπολείπονται, το πόσο έγιναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, επειδή το ελληνικό κράτος επέλεξε να είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες, και αποφάσισαν να έρθουν στο δημόσιο ελληνικό σχολείο. Όχι ότι τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα, αλλά τουλάχιστον τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία ως Έλληνες πολίτες. Αγαπητέ Γιάννη, οι δύο κυρίες που είπες προηγουμένως, με τον έμφυτο ανθεληνισμό που έχουν και οι δύο, και είναι και δικαίωμά τους, πατρίδα τους είναι ο πλανήτης, έτσι λένε, διεθνίστριες είμαστε, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς παίζουμε διεθνισμό όταν όλοι γύρω μας έχουν κάνει τον εθνικισμό τρόπο ζωής. Οι δύο κυρίες αυτές είναι παρονυχίδα. Σε ρώτησα ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος το μέγεθος του εγκλήματος που έκανε ο περιβόητος στρατάρχης, ο Κυρπαπάγος. Γιατί από τότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Από τότε ξεκίνησε, εντάθηκε επί της επταετίας και φυσικά από το 81 και μετά τα πράγματα έλαβαν τη γνωστή της πορεία. Έπεσε τα φόπλακα. Έπεσε τα φόπλακα. Σε λίγο, Γιάννη, θα μιλήσουμε και με τη Χαρά. Ναι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα. Θα βάλουμε και λίγη μουσικούλα και επανερχόμεθα πάλι, Γιάννη μου. Και με τη Χαρά την εκπομπή. Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε απόψε το βράδυ. Συνέχεια λοιπόν στην εκπομπή μας, το αφιέρωμά μας για την Θράκη. Γιάννη, είσαι στο τηλέφωνο ακόμα? Βεβαίως. Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμα λίγο πριν κλείσουμε και πριν αρχίσουμε να συνομιλούμε με την Χαρά την Νικοπούλου. Γεωστρατηγικά, η Θράκη σήμερα, πιεζόμενη ασφυκτικά γύρω-γύρω από συμπληγάδες. Ακούς? Ναι, ακούω. Παίρνει μια μικρή διακοπή.
Ναι. Γεωστρατηγικά λέω η Θράκη σήμερα. Πιεζόμενη γύρω-γύρω από συμπληγάδες. Πώς είναι, ποια είναι η θέση της? Η θέση της Θράκης όσον αφορά το πώς την αντιμετωπίζουμε εμείς, όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι μια περιοχή η οποία κείται μακράν, όπως είχε υποθεί στο παρελθόν για την Κύπρο, ήταν με τα αποτελέσματά της. Ναι. Γεωστρατηγικά η Θράκη είναι σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο και αυτό το δείχνει το γεγονός ότι πάλι θα επικαλεστώ την ιστορία, είναι η περιοχή με τις περισσότερες επιδρομές από άλλους λαούς σε οποιαδήποτε, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο γεωγραφικό σημείο του πλανήτη. Και σε οποιαδήποτε φάση δείχνει, της ιστορίας. Λοιπόν, την πολύ σημαντική γεωγραφική και γεωστρατηγική της θέση. Όσοι από την Ασία θέλαν να περάσουν στην Ευρώπη, περνάγανε πάνω από την Θράκη. Και όταν ξαναγυρνάγανε πίσω, πάλι από τη Θράκη ξαναπερνάγανε για να γυρίσουν. Ακριβώς. Επομένως, ήταν η περιοχή η οποία είχε δεχθεί λόγω αυτού του γεγονότος τις περισσότερες επιθέσεις και επιδρομές. Εν πάση περιπτώσει, η Θράκη είναι σε αυτό το κομβικό σημείο. Έχει ορυκτό πλούτο, ο οποίος είναι φαινομενικός για τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο και διεκδικείται από την γείτονα Τουρκία. Είναι ένα πέρασμα στο οποίο, όπως προσφάτως γνωρίζουμε με την έγκριση του αγωγού ΤΑΠ, ο οποίος είναι ιδιαίτερος αφιβόλου πάλι προελεύσεως και σκοπιμότητος, αναβαθμίζει, εν πάση περιπτώσει, την περιοχή καθώς να τα περάσει από εδώ. Γενικότερα θα δούμε την αξία της, αν όχι αξιολογήσουμε το πώς συμπεριφερόμαστε εμείς ως Έλληνες στη Θράκη, αλλά πώς την αξιολογεί ο γείτον, ο οποίος έχει σκοπιμότητα, έχει στόχο και όραμα. Στο στρατηγικό βάθος του Αχμέντα Αβούτογλου, λοιπόν, του πρωθυπουργού πλέον της Τουρκίας, πέως υπουργού εξωτερικών, βλέπουμε ότι η Θράκη, η δυτική Θράκη όπως κακώς τη λέμε, το ελληνικό της τμήμα δηλαδή, διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του Οθωμανικού τόξου, το οποίο ο Αχμέντα Αβούτογλου το ορίζει από την βορειοδυτική Βοσνία και τη φτάνει μέχρι και την Κωνσταντινούπολη, ενώνοντας δηλαδή όλη αυτή την περιοχή και την βόρειο Θράκη, την Ανατολική Ρωμυλία φυσικά. Είχε πει και ο προκάτοχός του ότι ωρέγεται δόξες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, με βάση τα σχέδια του αντιπάλου, του γεωπολιτικού μας εχθρού, θα έλεγα, στην περιοχή, αντιλαμβανόμαστε και ποια είναι η σημασία του. Βέβαια, εδώ μπορεί να μακρηγορήσουμε, δεν έχει σημασία μόνο για την Τουρκία η περιοχή, έχει σημασία για όλες τις μεγάλες δυνάμεις, για πολλούς και διαφόρους λόγους, που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τώρα, και κυρίως για τη βιομηχανική επέκταση της Γερμανίας. Αυτή η χώρα που στο παρελθόν συνηγόρησε στο να καταστραφεί ο ελληνισμός της Ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και ο Ποντιακός ελληνισμός φυσικά, συνηγορεί και σήμερα σε αυτό, καθώς η βιομηχανική της επέκταση στην περιοχή, λόγω και του πλούτου, του ορυκτού και των σπάνιων γεών που υπάρχουν στην περιοχή, όπως πολύ καλά γνωρίζει. Τα στρατηγικά ορυκτά. Στρατηγικά ορυκτά, πολύ σωστά. Προσπαθεί να εντείνει την βιομηχανική της επέκταση στην περιοχή, καθότι θα ελαχιστοποιήσει το μεταφορικό κόστος, το κόστος της αξιοποίησης αυτών των πρώτων υλών. Πολύτιμο λίθον, ουρανίου, και υπάρχει και ένα ορυκτό για το οποίο δεν μιλάει κανείς σήμερα, ο ζεόλιθος. Ζεόλιθος, ναι. Ναι. Ο οποίος πολίτες... Μόνο ο Νίκος Λιγερός το αναδεικνύει το ζήτημα αυτό. Εν πάση περιπτώσει είναι και οι σπάνιες γεύσεις, τις οποίες εμπεριέχονται στην περιοχή, κυρίως στα νότια του νομού, τα οποία, για όσους γνωρίζουν λίγο και την... Για τα στρατιωτικά ζητήματα της περιοχής μπορούν να αντιληφθούν πολλά πράγματα κοιτώντας ένα χάρτη. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά δηλαδή τη σκοπιμότητα που υπάρχει σε στρατιωτικό επίπεδο στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει τα πράγματα εδώ για να επιστρέψουν στη μουσουλμανική μειονότητα και τη σκοπιμότητά της, η οποία ανοίγει πλέον, θεωρώ ότι υπάρχει μια επιχείρηση χειραγώγησης αυτής της μειονότητας, τόσο από τη Γερμανία και κατά κύριο λόγο, όσο και από τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις, καθότι θεωρείται πιο αξιόπιστο σύμμαχο στην όλη αξιοποίηση όλων αυτών των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η περιοχή. Άλλωστε, όταν, όπως αναφερθήκαμε πριν, η Ελλάδα έχει δείκτη γονιμότητας 1,29 εν αντιθέσει με την Τουρκία που έχει 2,2 και 2,3 αργότερα, όταν δηλαδή βλέπουμε ότι μια χώρα, ένα έθνος βρίσκεται σε γεωγραφική και γεωπολιτική και δημογραφική συρρήγνωση, ενώ το άλλο βρίσκεται σε μια κατάσταση, θα έλεγα, έκρηξης εθνολογικής, αντιλαμβάνεστε ότι η μία αγορά πεθαίνει, η άλλη αναδεικνύεται, επομένως τα ωφέλη είναι περισσότερα σε μία ανάλυση κόστος ωφέλους σε μία συμμαχία με την Τουρκία.
Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσε μας λίγο τη χαρά την Νικοπούλου. Βεβαίως, πρωτού έρθει, η χαρά κοντά μας, έχουμε μια παρέμβαση από έναν εκλεκτό φίλο. Μάλιστα. Μια παρέμβαση, ναι. Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι, ναι, και θα ακούσουμε τον φίλο μας, τον κύριο Μπιλ Μπάτσι. Αγαπητέ Αργύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ θα σας μιλήσω από την χίλια χιλιόμετρα μακριά από τη Θράκη, από την πανέμορφη Ρόδο. Μάλιστα. Θα πω καταρχήν, θα συμφωνήσουμε όσα είπε ο προλαλήσεντας, και θα πω κάτι βασικό και ουσιαστικό. Το γεγονός ότι πηγαίνουν και φοιτούν σε πανεπιστήμια τουρκικά ή κάτι και τη Θράκη, το ίδιο συμβαίνει και εδώ στη Ρόδο και στην ΚΟ, πηγαίνουν απέναντι στα πανεπιστήμια της Μύρνης συγκεκριμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, καθ' αυτό, έτσι πως ακούγεται, είναι ένα τίποτα, ένα μηδέν. Αλλά θα μπούμε στην ουσία και εδώ είναι η πράξη, γιατί το να μορφώνεται και να παίρνει παιδεία τουρκική κάποιος Έλληνη πολίτης, είναι μια μακροχρόνια γάγκρενα που σου δημιουργούν. Μακροχρόνια γάγκρενα. Προσέξτε όμως, υπάρχει και μια ακαριέα. Τους δέχονται στα πανεπιστήμια free, χωρίς να πληρώνουν. Το αντίθετο, τους βάζουν σε εστίες και τρώει και πάλι τζάμπα. Δηλαδή, μας λες ότι όποιο παιδί από την Ρόδο, την ΚΟΗ, τα Δωδεκάνησα θέλει να πάει να σπουδάσει σε τουρκικό πανεπιστήμιο, πηγαίνει δωρεάν. Όχι μόνο πηγαίνει δωρεάν. Προσέξτε, εδώ είναι το ακαριέο που θα σας πω. Ναι. Και είναι που το πληρώνει, θα το πληρώσει η Ελλάδα με το παραμικρό. Τι? Υπογράφουν ένα χαρτάκι ότι είναι μειονότητα. Μάλιστα. Αυτό το παίρνει το Υπουργείο Εξωτερικών και η τουρκική κυβέρνηση και το διανέμει σε όλα τα φόρα. Και δεν λέει ψέματα. Προσέξτε, δεν λέει ψέματα. Γιατί έχει υπογράψει ο άλλος ότι, κύριε, εγώ είμαι μειονότητα στην Ελλάδα. Και είμαι τουρκική μειονότητα, δεν είμαι οποιαδήποτε μειονότητα, μουσουλμανική, δηλαδή να το θέσει έτσι ώστε να πει ότι είμαι μουσουλμάνος και είμαι μειονότητα μουσουλμανική. Υπογράφει ότι είναι εθνική μειονότητα και όχι θρησκευτική. Ακριβώς. Μειονότητα, θες να πεις. Ακριβώς. Μια διευκρίνηση, ναι, που κάναμε στην αρχή, αν μας άκουγες, για τη Θράκη με τον Γιάννη τον Φριτζάλα. Ναι, ναι, ναι. Που τοποθετούμε, το λέω αυτό γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Πρώτον, δεύτερον και βασικό, αυτό το έγκλημα που είχε γίνει στη Θράκη. Καθότι η σύζυγός μου είναι από την Κομωτινή. Λοιπόν, το έγκλημα που έχει γίνει στη Θράκη είναι το εξής. Εδώ στη Ρόδο δεν πρόκειται να δείτε φερετζέ. Εδώ στη Ρόδο δεν πρόκειται να δείτε ανθρώπους, γυναίκες, να σου το πω έτσι, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα με αυτό το περίφημο φόρεμα που φοράνε, ας πούμε. Mm-hmm. Φοράνε τα μαγιό τους και μάλιστα και πολύ προκλητικά οι μουσουλμάνες που έχουμε γύρω, εδώ στη Ρόδο, γύρω στις 3.000. Mm-hmm. Λοιπόν, εν αντιθέσει στη Θράκη υπάρχει, φοράνε τις φερετζέδες, ναι, φοράνε αρκετοί φοράνε αυτά τα χαρακτηριστικά καπέλα που, ναι, φοράνε οι μουσουλμάνοι. Κάνουνε μπάνιο στη θάλασσα με τα ρούχα τους, ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά, κύριε μου, η Ρόδος έχει αναπτυχθεί, νιώσανε πολύ πίσω αυτά τα άτομα και εξελιχθήκανε. Αποτέλεσμα, εάν πάτε στο τζαμί τους, παραπέει, θα βρείτε μόνο 2-3 ζευγάρια παπούτσα απ' έξω. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή 3-4 το πολύ, 5 άτομα να είναι μέσα στο τζαμί τους. Δεν ακολουθούν. Εν αντιθέσει στη Θράκη που ακολουθούν. Γιατί? Πολύ απλά, οι Έλληνες πολιτικοί μας, αυτά τα σαΐνια της Αθήνας, με τους τρομερά εθνικόφρονες στρατιωτικούς, που κατά καιρούς περάσαν από και απάνω. Λοιπόν, γιατί ο στρατιωτικός έχει λόγο στην Κομωτινική Θράκη γενικά. Εντάξει, κάνει εκθέσεις. Λοιπόν, και
τους λέω σαΐνια, γιατί όλοι συμμετέχουν σε ένα έγκλημα, δεν είναι ένα. Είναι πολύ για να γίνει αυτό το πράγμα που έχει γίνει για πάνω. Λοιπόν, θα σας πω ένα απλό πράγμα. Από την Καβάλα στην παλιά Εθνική Οδό, τώρα την καινούργια την Εθνική, από την Καβάλα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, έρθεν και έρθεν του δρόμου, θα δείτε άπειρα εργοστάσια. Ναι. Άπειρα εργοστάσια. Τα οποία είναι κλειστά, κύριε μου. Ναι. Όλα αυτά τα εργοστάσια δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έγινε με επιδότηση. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα μιλάμε. Υπάρχει συρρήκνωση εκεί, δεν βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι. Τους εξαναγκάσαμε, να σας το πω έτσι, αυτούς τους... τους ακρίτες, τους Θράκες, τους ανθρώπους που τους εξαναγκάσαμε εκ των πραγμάτων να σηκωθούν να φύγουν. Να γίνουν μικροί, να γίνουν λίγοι, να μην μπορούν να αρθώσουν το ανάστημά τους. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται από την Τουρκία. Και ρωτάω εγώ κάτι, ένα πολύ απλό πράγμα. Κάποτε το 1973, υπήρξε ένα, 73, ναι, υπήρξε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα 15 ετίας, το οποίο έλεγε ότι θα παίρνουμε, θα δίνουμε, δεν του δίνουμε του μουσουλμάνου, πούμε, ξέρω εγώ, άδεια να οικοδομήσει στο οικόπεδό του στην Κομοτηνή, για ευνοήτους λόγους. Λοιπόν, αλλά θα του δίνουμε εργατική κατοικία και δουλειά στην Καλαμάτα. Για να γίνει μπέρδεμα του πληθυσμού και να χάσει την ταυτότητά του αυτός με επόμενη γενιά, τα παιδιά του, τα εγγόνια του θα χάσουν την ταυτότητά του, τη μουσουλμανική, την τουρκική βασικά. Λοιπόν, και τη μουσουλμανική κατ' ουσία. Εδώ στη Ρόδο θα σας πω μια λεπτομέρεια. Ντρέπονται να πούνε ότι λέγεται Αλή. Το ρωτάς το μουσουλμάνο που εδώ εμείς τους λέμε στα ίσα, Τούρκο. Λοιπόν, πώς σε λένε, Αλέκο με λένε, λέει. Ντρέπεται να πει. Απάνω στην Κομοτηνή, το διαλαλεί ότι τον λένε Αλή. Σας βάζω τις διαφορές για να δείτε τι γίνεται με την ανάπτυξη και πώς χαντακώνεις ένα κομμάτι τεράστιο της Ελλάδος, παραγωγικότατο, με δουλευταράδες, γιατί οι περισσότεροι φύγαν και πήγαν στη Γερμανία μετανάστες. Λοιπόν, το χαντακώνεις οικονομικά. Το πεθαίνεις, στην κυριολεξία. Αργύρι μου, εδώ θα πρέπει να κάνουμε το time-out μας. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη πάρα πολύ για την παρέμβαση. Όχι, μακριά. Μια χαρά ήταν. Έκανα μια, χαρά. Πάντως, και πολύ ουσιαστική ήταν. Πρέπει να προσέξει το IPEX. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τώρα, αυτή την εποχή, γιατί οι Τούρκοι πια κάποτε κάνανε κολοτούμπες ανά ένα χρόνο, ανά δύο χρόνια. Προσέξτε τι σας λέω, ανά δύο χρόνια, μα δείτε ιστορικά, κάναν κολοτούμπες. Λοιπόν, τώρα κάνουν ανά ώρα κολοτούμπα. Να είσαι καλά, Γιάννη, Αργύρι μου. Γεια σας, καλή δύναμη. Ένα τραγουδάκι, καπετάνια, και θα έχουμε κοντά μας τη Χαρά την Νικοπούλου. Επιστροφή και πέντε, αγαπημένοι, στο τεράστιο θέμα, στο τεράστιο εθνικό θέμα που επιλέξαμε απόψε το βράδυ μαζί με τον Γιώργο το Λεκάκη. Και κοντά μας έχουμε τη δασκάλα σύμβολο επάνω στη Θράκη. Έχουμε την Ελληνίδα τη Χαρά Νικοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Νικοπούλου. Χαίρετε από τη Θράκη. Ευχαριστώ για την ραδιοφωνική φιλοξενία. Καλησπέρα, Χαρά. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, καλά είστε? Καλά. Όλα καλά εκεί πάνω? Άρχισε η καινούργια σχολική χρονιά? Εδώ ξεπεθώ. Για εμάς τους δασκάλους πάντα, τους δασκάλους των ειδών, τους εκπαιδευτικούς, πάντα η πραγματικότητα, επειδή έχει να κάνει με τις αγνές ψυχές των παιδιών, είναι λίγο διαφορετική. Mm-hmm. Έχουμε την πολυτέλεια να αγγίζουμε καθημερινά την ελπίδα του έθνους μας. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά του δάσκαλου στην Κομοτηνή από τον δάσκαλο, ας πούμε, στην Καλαμάτα? Ξέρετε, ο δάσκαλος, εφόσον είναι δάσκαλος και έχει διαπαιδαγωγηθεί σωστά, όπου και αν το τοποθετήσεις, είτε στη Θράκη, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στα κατεχόμενα της Κύπρου, θα κάνει το έργο του χωρίς φόβο και με απόλυτα εθνικό πάθος και συνέστηση του τι κάνει μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Ναι, είπες ότι εφόσον έχει διαπαιδαγωγηθεί σωστά. Σήμερα έχουμε μια γενιά ανθρώπων που βγαίνουν δάσκαλοι, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί το πολυτονικό σύστημα, δεν ξέρουν από αρχαία ελληνικά και η ιστορία που μαθαίνουν και έχουν διδαχθεί στα σχολιά τους είναι ελλιπής.
Οπότε και αυτοί οι ίδιοι έχουν ελλείψεις. Σίγουρα αυτό αληθεύει και γι' αυτό και η κοινωνία έχει περιέλθει σε αυτή την κρίση. Πιστεύω ότι σήμερα για κάθε έναν Έλληνα που αυτοκτονεί, για κάθε έναν Έλληνα που δεν έχει ελπίδα, για κάθε έναν Έλληνα που ίσως είναι νεοραγιάς, που ίσως δεν κάνει όνειρα, που δεν εργάζεται, που κοπιάζει χωρίς να έχει το σωστό κίνητρο, οφείλεται ένας δάσκαλος που δεν δίδαξε αρετές αυτόν τον Έλληνα. Αποκλειστικά ένας δάσκαλος, όχι ένας καθηγητής ή ένας νηπιαγωγός. Μας ρωτάνε και εδώ πέρα ακροατές, χαρά μου, υπάρχουν παιδιά που λιποθυμούν από πείνα στα σχολιά της Κομωτινής κλπ. Όπως εδώ έχει αναφερθεί στην Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι σε ένα δημοτικό σχολείο στον Άρατο, ένα χωριό που είναι έξω από την Κομωτινή, όπου αναγκαζόμαστε αυτή τη στιγμή και έχουμε αναλάβει τη σύντηση στο σχολείο, γιατί τα παιδιά πραγματικά υποσυτίζονται. Είναι παιδιά τα οποία έρχονται με σκισμένα ρούχα, με βρώμικα ρούχα, είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση και προσπαθούμε όσο γίνεται όλοι οι συνάδελφοι να παρέχουμε αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για κάποια άλλα παιδιά στα αστικά κέντρα. Δηλαδή τι κάνεις, τους δίνεις μια φρατζόλα ψωμί, τους κάνεις τόστα από το σπίτι, τι τους κάνεις δηλαδή? Σε μια ομάδα είμαστε τρεις συνάδελφοι. Ναι, τρεις δάσκαλοι που κάνουν τι? Δεν σας άκουσα. Τρεις δάσκαλοι που κάνουν τι? Είμαστε τρεις δάσκαλοι που εκτός από τα μαθήματά μας φροντίζουμε είτε να μαγειρεύουμε κάτι στο σπίτι για τα παιδιά αυτά, ανάλογα με τις βάρδιες που κάνουμε εντός εισαγωγικών, είτε από φούρνους όπου περισσεύουν κάποιες τυρόπιτες, κάποια αγαθά από την προηγούμενη μέρα, να περνάμε να τα παίρνουμε το πρωί πριν πάμε στο σχολείο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα παιδιά. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και τα σχολεία τα λεγόμενα μειονοτικά. Κοιτάξτε, στα μειονοτικά σχολεία, επειδή οι μαθητές στην πλειοψηφία τους μετά τις 4 η ώρα φοιτούν στα κουράνκος, στα κατεστητικά κορανίου που χρηματοδοτούνται από το Φετουλάχ του ΛΕΝ, δεν υπάρχει το ίδιο φαινόμενο. Έχουν την πολυτέλεια να είναι σε σχολεία που υπάρχει πετρέλαιο, σε σχολεία που μπορούν να έχουν το κολατρό, γιατί σας εξηγώ ότι στα κουράνκου σου παρέχεται και η σύντηση στα κατηστικά κορανίου. Έχουμε δηλαδή παιδάκια δύο ταχυτήτων στην Θράκη μας. Στην ίδια χώρα εκπαίδευσε δύο ταχυτήτων. Έλληνες υπήκο οι αμφότεροι, έτσι. Κάποιοι Έλληνες είναι πιο πολλοί Έλληνες από τους άλλους. Ένας άλλος Έλληνες δύο ταχυτήτων. Ναι, μιλάμε για τα παιδάκια τώρα. Άρα γεννάμε και παιδιά δύο ταχυτήτων. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, ναι, πολύ καλά αντιλαμβανόμαστε πίσω από τα λεγόμενά σου. Δεν είναι ανάγκη να μας τα κάνεις τόσο για να χαρά μου. Πες μου κάτι. Στα μειονοτικά σχολεία, τι ιστορία διδάσκεται? Η ιστορία είναι και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα. Ναι. Έχουμε κάποια ενδεικτικά βιβλία όπως το Χρονολόγιο και ένα ακόμη βιβλίο με πολλές φωτογραφίες όπου από διάφορες χρονικές περιόδους επιλέγει με βάση την ελληνομάθεια των μαθητών μία χρονική περίοδο ο δάσκαλος και με υλικό που θα αναζητήσει το διαδίκτυο προσπαθεί να παρουσιάσει την χρονική περίοδο που έχει επιλέξει στους μαθητές του. Είναι βιβλία από το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων, το οποίο ευστασώς θα πω ότι έχει παταγωδώς αποτύχει της κυρίας Δραγώνα και της κυρίας Φραγκουδάκη. Έχουν ξοδέψει άπειρα εκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια και πραγματικά αναζητούμε μαθητές που να μπορούν να μιλήσουν στα ελληνικά, που να μπορούν να συνεννοηθούν στα ελληνικά και που μπορούν ως Έλληνες πολίτες να μιλήσουν τη γλώσσα της πατρίδας τους. Είναι ένα πρόγραμμα που είχε παταγώδη αποτυχία και όμως το ελληνικό κράτος εμένει σε αυτό το πρόγραμμα τη στιγμή που θα μπορούσε να γλιτώσει αυτό το μπακτολό χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πολύ απλά δίπλα σε κάθε μειονοτικό σχολείο, αφού πρέπει να τηρήσουμε την συνθήκη της Λοζάνης, έδινε αυτό που θεωρεί πολυτέλεια, δηλαδή έδινε ένα αντίστοιχο δημόσιο σχολείο, αμιγώς ελληνόγλωσσο, που τα μαθήματα όλα θα γινόταν στα ελληνικά. Δεν θέλουμε να έχουμε πολίτες Έλληνες στη Θράκη που όλοι να έχουν ίσες ευκαιρίες. Θέλουμε πολίτες δύο ταχυτήτων και αυτό φαίνεται μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων. Μέσα από την πολιτική μας. Εγώ που μιλάω προσωπικά, χαρά, πήγα σχολείο στη Γερμανία, στο Μόναχο. Και το ελληνικό σχολείο που είχαμε εκεί πέρα το πλήρωναν οι γονείς μας. Θέλανε δηλαδή οι Έλληνες γονείς του Μονάχου να έχουν ελληνικό σχολείο για τα παιδιά τους και όχι να πηγαίνουμε κάποια παιδιά στο γερμανικό σχολείο. Πλήρωσαν αυτοί οι άνθρωποι και δάσκαλους και ενίκια σε κτίρια και κάνανε ένα ελληνικό σχολείο. Φαντάζομαι με άδεια του γερμανικού κράτους. Βέβαια. Εδώ χωρίς άδεια λειτουργούν παράνομα τα κουράνκου σου. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται μέσα στα μειονοτικά σχολεία. Δηλαδή τα σχολεία εκμάθησης του Κορανίου για τα μουσουλμανόπαιδα λειτουργούν παράνομα.
Ακριβώς, δεν έχουν άδεια. Κάτω από τα μάτια της αστυνομίας. Περνάει η αστυνομία από μπροστά και τα βλέπει. Εννοείται, εννοείται. Μα οι άνθρωποι δεν κρύβονται αυτή τη στιγμή. Όχι. Δεν έχουν χτίσει σχολιά. Ναι. Είναι στα μάτια μας ολοφάνερα. Εδώ, αν επισκεφτείτε στη λήξη του έτους τα σχολεία, τα μειονοτικά, δεν σας λέω να επισκεφτείτε τα κουράνκου, τα μειονοτικά σχολεία που είναι ελληνικά σχολεία, ναι, θα δείτε τελετές Χάτεμ, όπου εκεί τα παιδιά είναι τελετές ανάγνωσης του Κορανίου. Πολλές φορές δυστυχώς ακούμε να απαγγέλουν ποίηματα μίσους εναντίον της Ελλάδας, όπως το ποίημα Σεβίωρ Γιουζέλ Τέρκες, αγαπώ γλυκιά μου Τουρκία. Τα γνωστά ποίηματα που έχουμε δει πριν. Είναι ρηπάντες, ναι, αλλά κανείς δεν κινείται. Μάλιστα, πες μου κάτι, το 1821 πώς το διδάσκεται σε αυτά τα παιδάκια, τις μάχες του 1821, την απελευθέρωση της Ελλάδας. Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι 6 χρόνια. Και τους Βαλκανικούς, άστε τι είναι το 1921, είναι μακριά, τους Βαλκανικούς πολέμους, το 12-13, το 16. Μη μας πεις τι λες εσύ, ακόμα δηλαδή και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εμείς ξέρουμε τι θα λες εσύ και φαντάζομαστε. Το πρόγραμμα τι λέει να τους πείτε. Όχι στο μειονοτικό σχολείο. Ναι, στο μειονοτικό, ναι. Το πρόγραμμα τι σας λέει. Το 12-13 τι κάναμε. Έτσι. Απελευθερώσαμε ή κάναμε ή καταπάτηση. Ή κατακτήσαμε τα Οθωμανικά εδάφη. Τι από τα δύο λέτε. Τι λέει το πρόγραμμα. Δεν λέει τίποτα. Όπως σας είπα και νωρίτερα, τα βιβλία που μας δίνουν είναι προτινόμενα βιβλία όπου τονίζουν πως με βάση την ελληνομάθεια των μαθητών θα επιλέξουμε μια χρονική περίοδο για να διδάξουμε στα παιδιά μας. Συνήθως οι χρονικές περίοδοι που διδάσκουμε είναι από την αρχαία Ελλάδα και σπάνια από τη γέννηση του Χριστού και έπειτα. Νομίζω για ευνόητους λόγους κάποιες περίοδοι που είναι ιδιαίτερα σημαντικές αλλά καυτές αποφεύγονται από τους δασκάλους. Και θα σας πω και το εξής, έχω ακούσει από συναδέλφους πως μιλάνε για Οθωμανούς και όχι για Τούρκους, αποφεύγουν τη λέξη Τούρκος ή οι ξένοι κατακτητές, αυτό τον όρο χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουμε ενιαίο πρόγραμμα ιστορίας σε όλα τα σχολεία. Όχι, όχι, έχουμε διαφορετικά βιβλία. Διαφορετικά βιβλία. Δηλαδή διδάσκονται βιβλία τα οποία έρχονται από μέσα από την Τουρκία. Μάλιστα. Που βλέπουμε τα μαθηματικά που ανήκουν στο τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και ποτέ δεν έχουμε καταλάβει το γιατί, αφού η μητρική του γλώσσα κατά κύριο λόγο είναι υπομακική, γιατί διδάσκονται τα μαθηματικά στην τουρκική γλώσσα. Θα συναντήσετε λοιπόν προβλήματα όπου λέει ότι ο Χασάν είχε 2 λίρες. Άρα για τα παιδιά μας εδώ χρησιμοποιούν λίρες όταν πηγαίνουν στον Απορροπόλη ή στον Παντοπόλη. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Αντιλαμβανόμαστε. Η ιστορία λοιπόν που ανήκει στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα, σας ξαναλέω ότι δεν είναι το βιβλίο της ιστορίας που διδασκόμαστε στα δημόσια σχολεία, το οποίο βέβαια να πω ότι δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Πάντως δεν έχουμε ενιαίο κύκλο σπουδών, είναι διαφορετικός. Πες μου κάτι, Χαρά. Υπομάκη. Αυτή που ξέρεις και ξέρω στην Ξάνθη τα παιδιά εκεί, για να πάνε, αν δεν θέλανε να πάνε σε μειονοτικό σχολείο. Αν δεν θέλαν τα παιδιά τους να τα στείλουν σε ένα μειονοτικό σχολείο και θέλαν να τα στείλουν σε ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο με ελληνάκια, τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα σας πω αυτό που κάνουν, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους. Ακούστε και στην Κάνθη, αλλά και εδώ στη Ροδόπη. Ναι. Ακολουθούν 2 δρόμους. Ή κάνουν μια εσωτερική μετανάστευση και μετακομίζουν κάτω στο αστικό κέντρο της Κομωτινής ή της Ξάνθης για να μπορέσουν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν στα δημόσια σχολεία. Φεύγει ο γονιός δηλαδή, παρατάει το σπίτι του από το χωριό του. Και μεταναστεύει από το χωριό του στην Κομωτινή ή στην Ξάνθη. Ακριβώς. Μάλιστα. Αναγκάζεται το παιδί να κάνει μια διαδρομή τουλάχιστον μια μισή ώρα καθημερινά, πήγαινε και μια μισή έλα, για να παρακολουθεί αυτό το κύκλο μαθημάτων. Με το πάει κάποιο σχολικό δημόσιο ή πάει... Όχι, όχι βέβαια, με έξοδο του γονέα. Δηλαδή πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνει αυτός ο γονιός κάθε μέρα το παιδί του για να μάθει ελληνική παιδεία, να πάρει ελληνική παιδεία. 80 χιλιόμετρα να κατεβεί από τα χωριά κάτω στην Ξάνθη και 80 χιλιόμετρα να επιστρέψει σε ορεινό όγκο, τονίζω. 160 χιλιόμετρα σε ορεινό όγκο, χειμώνα καιρό στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χειμώνα λειτουργούν τα σχολεία, έτσι. 160 χιλιόμετρα την ημέρα, αυτός ο γονιός που σημαίνει καύσιμα, κίνδυνο, ταλαιπωρία για το παιδί, χαμένες ώρες από το παιχνίδι του παιδιού και χαμένες ώρες από το διάβασμα του παιδιού και εργατόρες για τον πατέρα. Ακριβώς. Είναι έτσι. Ακριβώς είναι έτσι. Και φαίνεται κατά πόσο η ελληνική πολιτεία μεριμνά για την νεολαία, είτε αυτή ανήκει στη μειονότητα είτε όχι. Μάλιστα. Πες μου κάτι άλλο. Παρελάσεις.
Κοιτάξτε, παρελάς υπάρχει ειδική υπουργική απόφαση του 1976, η οποία ορίζει ρητά στα καθήκοντα του υποδιευθυντή των μειονοτικών σχολείων, ο οποίος πάντα είναι ο χριστιανός. Σας θυμίζω ότι χωριζόμαστε σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία. Ναι. Ορίζει λοιπόν εκεί πως είναι υπεύθυνος για να καταρτίζει τις γιορτές της εθνικής επετείου και τις παρελάσεις. Δηλαδή είναι στην δικαιοδοσία ή στην, στην διακριτική ευχέρεια του διευθυντού. Είναι υποχρεωμένος ο υποδιευθυντής να οργανώσει, είναι υποχρεωμένος, δεν είναι στην ευχέρειά του, ναι, να οργανώσει τον εορτασμό και από εκεί και πέρα να συμμετάσχουν τα παιδιά και στις παρελάσεις. Τώρα κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή σιγά σιγά και βλέπουμε αρκετά παιδιά, επειδή ακριβώς φοιτούν στα δημόσια σχολεία, κάνουν αυτό το ταξίδι που είπαμε πριν ή έχουν μετακομίσει στα αστικά κέντρα, συμμετάσχουν στις παρελάσεις που γίνονται στα κέντρα τα μεγάλα τα αστικά. Στα μικρά χωριά δεν γίνονται οι παρελάσεις. Τα μειονοτικά σχολεία συμμετέχουν στους εορτασμούς αυτούς. 28 Οκτωβρίου σε ένα μειονοτικό σχολείο της Ελλάδος. Πώς γιορτάζεται? Δικήσουμε τους συναδέλφους να πούμε πώς δεν κάνουν. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλοί συνάδελφοι. Το κάνουν. Πώς το κάνουν? Το Γολγοθά τους και κάνουν τις εορτές. Παρόλο που έχουν τεράστιες δυσκολίες, συναντούν από τους διευθυντές των σχολείων, τους μουσουλμάνους δηλαδή. Ναι. Κάλους. Ναι. Θα θυμίζω, προσέξτε, δεν τους αποκαλώ συναδέλφους τους μουσουλμάνους δασκάλους των μειονοτικών σχολείων. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν τελειώσει παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης όπως εμείς. Mm-hmm. Έχουν τελειώσει ή την ΕΠΑΣ που είναι διετούς φοιτητής, ήταν, δεν λειτουργεί πλέον στη Θεσσαλονίκη, ήταν η ειδική παιδαγωγική ακαδημία της μειονότητας. Και πλέον, όταν τελειώσει η επιτελείτα της ΕΠΑΣ, έρχονται από Τουρκία από μέσα. Είναι απόφοιτοι συνήθως γυμνασίων και γι' αυτό, αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα χαρτιά τους για να συμμετάσχουν σε ένα ΑΣΕΠ μετά την Ξάνθη, θεωρούνται απλά απόφοιτοι γυμνασίου. Δεν είναι συνάδελφοι λοιπόν. Σωστά δεν είναι συνάδελφοι, σωστά το θέτεις, αλλά μας μεγιστοποιείς το πρόβλημα. Πάνω που είπαμε ότι δεν βαριέσαι ρε παιδί μου, μια παρανομία, είναι ένα σχολείο, λειτουργεί έτσι εδώ πέρα, τώρα λειτουργεί και με δασκάλους οι οποίοι δεν είναι δάσκαλοι, με δασκάλους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες πολίτες, αλλά έρχονται εισαγόμενοι από την Τουρκία, που έχουν ένα πτυχίο, μάλλον ένα πολιτήριο γυμνασίου, και διδάσκουν τα παιδιά και λοιπά. Είναι το ένα πίσω από το άλλο, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Δεν είναι τρία. Όταν έχει μπει αξιολόγηση στα σχολεία και στις σχολικές μονάδες. Ναι. Άρα γιατί δεν αξιολογούνται και οι μειονοτικοί συνάδελφοι για να δούμε την ποιότητα της γνώσης τους? Γιατί επιτρέπουμε να υπάρχουν συνάδελφοι εντός εισαγωγικών που δεν είναι συνάδελφοι και μπαίνουν στις τάξεις και διδάσκουν τις αθώσεις ψυχές των παιδιών και πολλές φορές έχουμε δει πόσο απότομα φέρονται στα παιδιά, πόσο δεν γνωρίζουν παιδαγωγικές μεθόδους και όμως στέκονται δίπλα μας στα σχολεία και διδάσκουν. Γιατί λοιπόν δεν φοιτούν στα παιδαγωγικά τμήματα? Και από εκεί και πέρα θα μπορούσαν ως επιλεγόμενα μαθήματα να ακολουθούν κάποια τουρκόγλωσσα μαθήματα ως επιλεγόμενα. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει αυτή η διάκριση τη στιγμή που στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης έχουμε και εδώ δασκάλους δύο ταχυτήτων. Δηλαδή όλοι εμείς που κυριολεκτικά βγάλαμε τα μάτια μας το λιγότερο 4 χρόνια, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι και ορεινόγλωσσοι που έχουν και μεταπτυχιακά στην δίπλωση εκπαίδευση και διδακτορικά και θα πάρουν με το ζόρι 900 ευρώ. Αντίστοιχα όμως οι μουσουλμάνοι που μπαίνουν στα μειονοτικά σχολεία θα πάρουν τα 900 τους ευρώ και έχουν αποφοιτήσει από την ΕΠΑΣ της διετούς φοιτήσεως. Πες μου κάτι, Χαρά, να σε ρωτήσω κάτι. Βιβλιοθήκη υπάρχει στα Πομακοχώρια, ελληνική βιβλιοθήκη, να πάει το Πομακάκι να μπει σε μια ελληνική βιβλιοθήκη να ανοίξει ένα βιβλίο του Όμηρου, ρε παιδί μου, να διαβάσει? Έχει τη δυνατότητα αυτό το παιδί να πάει σε μια ελληνική βιβλιοθήκη, στον Εχήνο ας πούμε? Φαντάζομαι ότι στα Κουράνκου σου διαβάζουν τον Ομέρ. Αστειεύομαι βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα αντιλαμβάνεστε μέσα το αστείο που κάνω τι σας απαντώ. Ευτυχώς δεν υπάρχουν οργανωμένες βιβλιοθήκες. Επαφείται καθαρά στους συναδέλφους δασκάλους του ελληνόγλωσσου προγράμματος αν θα δημιουργήσουν μια μικρή βιβλιοθήκη. Όχι, δεν μιλάω για μια μικρή βιβλιοθήκη μέσω σχολείου, ένα ράφι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω, ο μαθητής έχει ανάγκη να πάει σε μια βιβλιοθήκη στο αναγνωστήριό της, να έχει 500 βιβλία μπροστά του, να ανοίξει, να μελετήσει, να κάνει μια εργασία. Υπάρχει μια τέτοια βιβλιοθήκη με ρήμνη του ελληνικού κράτους, του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, στην ορεινή Ξάνθη, στην ορεινή Ροδόπη, στην ορεινό Εύρο? Με ρήμνη του ελληνικού κράτους δεν υπάρχει. Υπάρχει θετική πρωτοβουλία στο Πομακοχώρι της Μύκης, στην Ξάνθη, όπου εκεί ενώ αρχικά έχει ξεκινήσει ως προσπάθεια του ελληνικού κράτους, αφέθηκε στο έλεος του Αλλάχ και όχι του Θεού, με στόχο να την κλείσουν τα τσακάλια του προξενείου. Ευτυχώς όμως βρέθηκαν κάποιοι Έλληνες ιδιώτες που ανέλαβαν τα έξοδα και έτσι λειτουργεί
κάποιες μέρες της εβδομάδας. Την ξέρουμε την ιστορία, αλλά να συνοψίσω, δεν είναι ευθύνη του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και είναι πρωτοβουλία κάποιων Ελλήνων, ευαισθήτων. Έτσι. Και πάλι δεν λειτουργεί όλες τις μέρες και όλες τις ώρες. Αντίστοιχα, υπάρχει μουσουλμανική τουρκική βιβλιοθήκη. Τα Κουράν κουρσού μέσα υπάρχουν βιβλία που διακινούνται στα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη επαφή με τη γλώσσα την τουρκική και με την κουλτούρα, εν πάση περιπτώσει, την τουρκική. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Τα παιδιά θέλουν τα ίδια. Πες ρε παιδί, να δούμε την αυτοδιάθεση των πομάκων. Θέλουν τα παιδιά, εσύ από την επαφή σου που έχεις, να μάθουν ελληνικά, να μάθουν αρχαία ελληνικά, να μάθουν ελληνικά τραγούδια, να μάθουν ελληνικούς χορούς. Ή σου λένε, δεν με ενδιαφέρει ρε παιδί μου εμένα τα ελληνικά τώρα, τι είναι, εγώ καλύτερα να μάθω, το μέλλον μου είναι στην Τουρκία ή με τους Τούρκους κλπ. Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω και στους χώρους των σχολείων τι γίνεται, αλλά και στο πνευματικό μας κέντρο. Ναι. Έχω παρατηρήσει τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι δασκάλος σε αυτά τα χωριά, πως τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους δασκάλους του ελληνόγλωσσου προγράμματος ως μια μικρή όαση. Είναι σαν να τους παίρνουμε από την πραγματικότητα στην οποία ζουν και να τους μεταφέρουμε σε μια άλλη πραγματικότητα πιο φωτεινή. Το βλέπουμε στα μάτια τους, το βλέπουμε στην αγκαλιά τους. Αγκαλιάζουν πάρα πολύ συχνά τους συναδέλφους, γιατί θέλουν να έχουν αυτή την επαφή, διψούν για Ελλάδα και το βλέπουμε στα μάτια τους καθημερινά. Θα σας αναφέρω ότι εδώ και 2 χρόνια στην Κιβωτό είναι πραγματικά για μας σοκαριστικό να βλέπουμε το τμήμα των μουσουλμανοπαίδων που έρχεται για να μάθει μαζί με τους γονείς τους ελληνικά, όπου εκεί κάνουν την υπέρβαση και είναι επιλογή τους να έρχονται στην Κιβωτό. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση. Βέβαια. Έτσι είναι τα απογεύματα. Παιδιά και γονείς από τη μειονότητα, ακόμη και από την Ξάνθη, ταξιδεύουν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά μας. Αυτό που δεν τους παρέχουμε γενικότερα ως κράτος είναι τα μέσα για να μπορούν αυτή την αίσθηση που έχουν και την επιθυμία να την κάνουν πραγματικότητα. Φυσικά και θέλουν να αγαπήσουν την Ελλάδα. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πραγματικά ελεύθερη και διδάσκει πραγματικά την ελευθερία βιωματικά. Ούτε θα τους υποχρεώσει να φορέσουν ρούχα που δεν θέλουν, ούτε θα τους υποχρεώσουν να βάψουν τα χέρια τους αν δεν θέλουν. Νομίζω ότι αντιλαμβάνοντας ξέρουν τα μουσουλμανικά αίσθημα τι εννοώ. Ναι. Υποχρεώσουμε να πούν ποίηματα μίσους. Εμείς θα τους μιλήσουμε για τον Πίνδαρο, θα τους μιλήσουμε για τον Ορφέα, θα τους μιλήσουμε για τον Διονύσιο Σολωμό, για το αθάνατο ελληνικό πνεύμα. Οπότε το σκοτάδι μπροστά στο φως δεν μπορεί να υπάρξει ξεκάθαρα. Μας έχεις αφήσει λίγο άφωνος εδώ πέρα, γιατί αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι και οι ακροατές μας αυτά που στέλνουν εδώ πέρα και λένε μια πραγματικότητα που δεν μπορούν να την καταλάβουν. Δηλαδή είναι λίγο. Και να ακούσετε αυτά τα υπέροχα πράγματα και να έχεις τον Αθανάσιο Αθανασόπουλο του Αθανασίου και της Αθανασίας να σου κάνει τα ημάμ. Λοιπόν. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή, αλλά. Αναμένω. Συγκλονιστικό, παιδιά, έτσι. Χαρά Νικοπούλου στην άλλη γραμμή και αυτά που ακούμε δεν είναι συγκλονιστικά. Αυτά που ακούμε είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα την οποία να αρνούμεθα και να την ακούμε ακόμα. Κι όμως αυτό υπάρχει. Και καταλαβαίνουμε τώρα από πρώτο χέρι τον αγώνα που ζούνε μέσα στην ίδια την πατρίδα τους. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται επάνω στη Θράκη. Και αυτό το έχουμε επιτρέψει εμείς. Η ευθύνη είναι 100% δικιά μας. Όχι τώρα. Από τον καιρό του στρατάρχη. Από το 53-54. Κάποια στιγμή όμως όλα αυτά έρχεται η ώρα για να τα πληρώσει στις μετρητής. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το ζώφο, σε αυτό το σκοτάδι, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες. Δηλαδή ο κόσμος μόνος του παίρνει κάποια πράγματα στα χέρια του. Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η λεγόμενη Κιβωτός. Στην Κομωτινή. Ακριβώς. Χαρά, θέλουμε να μας μιλήσεις για την Κιβωτό της Δόμνας της Βυσβίζη, πώς μπορούν κάποιοι φίλοι να βοηθήσουν με τον όποιο τρόπο μπορούν, και τι ακριβώς κάνετε εκεί, πόσα παιδιά έρχονται εκεί, πόσα άτομα προσωπικό είστε εκεί πέρα που τα κουλαντρίζετε όλα αυτά τα παιδάκια, πόσες ώρες την ημέρα σας τρώει όλο αυτό το πράγμα, για πες μας. Λοιπόν, η Κιβωτό της Δόμνας Βυσβίζη είναι ένα πνευματικό κέντρο. Το δημιουργήσαμε ο σύζυγός μου, ο Γιάννης Φρυντζαλάς και εγώ πριν από 2,5 χρόνια.
είμαστε πλέον στην τρίτη χρονιά φέτος, όπου σε ένα διόρροφο που κυριολεκτικά από το μηδέν το ανακοινήσαμε και το φτιάξαμε σε μια ζεστή γωνιά, σε μια κυβωτό, ξεκινάμε το μεσημέρι στις 3 και 4 σύντησης 186 παιδιά. Και αφού συντηθούν αυτά τα παιδιά, είτε είναι μουσουλμανόπαιδες είτε είναι χριστιανικά, παιδιά χριστιανικών οικογενειών, ξεκινούμε με εθελοντές, δασκάλους και καθηγητές την ενισχυτική διδασκαλία. Παράλληλα, υπάρχουν τμήματα πατριδογνωσίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, όπου μαθαίνουμε στα παιδιά αρχαία ελληνικά για να μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα την πατρώα τους γλώσσα. Τμήματα πατριδογνωσίας όπου διδάσκονται ελληνική ιστορία και κάποιες πατερικές προσευχές για να μπορούν επίσης να τις κατανοήσουν τις Κυριακές. Υπάρχουν και τμήματα ενηλίκων στρατηγικής αγωγής, όπου εκεί εντάσσονται και οι διαλέξεις και έχουμε τη χαρά να έχουμε και εσάς, κύριε Λεκάκη, πολύ συχνά πάνω και να παίρνουμε τα φώτα σας. Στις διαλέξεις αυτές αλλά και στα μαθήματα προσπαθούν οι ενήλικες, έχοντας οδηγό την επιστημονική ομάδα που αναφέραμε νωρίτερα, να αναζητήσουν για ποιο λόγο φτάσαμε στην πνευματική κρίση και πώς μπορούμε να αναγεννηθούμε μέσα από την ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία. Και περίπου αργά το βράδυ, όταν ολοκληρωθούν και τα δωρεάν μαθήματα μουσικής αρμονίας, βυζαντινής μουσικής, παιδικής χοροδίας και εκμάθησης πιάνου, κιθάρας και βιολιού, όλα αυτά είναι δωρεάν, οι πόρτες της Κιβωτού κλείνουν για να ξεκινήσουν οι διανομές των τροφίμων. Έχουμε γύρω στις 90 οικογένειες όπου διανέμουμε καθημερινά ήδη πρώτης ανάγκης, ώστε να έχουν των άτων, των επιούσεων στο τραπέζι τους κάθε μεσημέρι και βράδυ. Καλά, ποιοι είστε εσείς εκεί πέρα κάτω? Παράλληλα, τελευταία χρονιά πλέον με μεγάλη χαρά η κοινωνία έχει αγκαλιάσει μια νέα προσπάθεια της Κιβωτού, της Δόμνας Βυζβίζη. Ο στρατός, αναγνωρίζοντας την κοινωνική μας προσφορά και τη συνεργασία που είχαμε, παρέχοντας και εκεί ήδη κοινωνική στήριξη, μας παραχώρησε ένα ανενεργό φυλάκιο στα Πομακοχώρια, το οποίο κατά το ίμιση είχε πλήρως ανακαινιστεί. Και για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί ένας παραδοσιακός ελληνικός χριστιανικός οικισμός στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, όπου η πρώτη κάτοικοι του τους επόμενους μήνες θα είναι ο σύζυγός μου και εγώ, και ως παιδιά και κάτοικοι μας θα έρθουν ορφανά και καταλυμμένα παιδιά από την Κρήση, από τα μεευτήρια της Αθήνας, και θα γίνουν οι πρώτοι κάτοικοι. Οι εθελοντές της Κιβωτού, είμαστε 43 άτομα συνολικά, πολλών ειδικοτήτων, θα έχουν τη μορφή συγγενών στα παιδιά αυτά και θα μας βοηθούν στο μεγάλωμά τους. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά έχει εγκαλιαστεί από πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να ορίζουμε ημερομηνίες στους επόμενους δύο μήνες όπου θα μετακομίσουμε στο κτίριο αυτό, και από την άνοιξη θα έρθουν τα πρώτα βρέφη πάνω στα Πομακοχώρια, τα πρώτα Ελληνόπουλα από την Αθήνα, από τα οποία η κρίση τα πέταξε κυριολεκτικά στα αζήτητα των μεευτηρίων. Θα γίνουμε λοιπόν οι γονείς τους και όλοι οι θρακιώτες θα αγκαλιάσουν αυτά τα παιδιά και θα δώσουμε μια ελπίδα στην ουσία, γιατί δημιουργείται ένα νέο χωριό από το μηδέν, δημιουργούνται νέοι είσοδοι στην καρδιά μας και για τους Πομάκους και για μας. Θα ζήσουμε σε μια πομακική κοινωνία πάνω στα ψηλά στον Ακρίτα και θα μπορέσουν και οι ντόπιοι Πομάκοι να εμπλακούν στις δραστηριότητες που θα έχουμε. Σας θυμίζω πως στο χώρο μας θα υπάρξει ολόκληρη ιατρική μονάδα, και θυμηθείτε ότι στα Πομακοχώρια ο γιατρός είναι είδος πολυτελείας, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε γιατρούς που θα έχουν παρουσία καθημερινά. Θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή δημόσιο σχολείο, γιατί προβλέπεται στα ορφανοτροφεία, οπότε δίνουμε την επιλογή επιτόπου στους Πομάκους να επιλέξουν ένα δημόσιο σχολείο. Και γενικότερα πιστεύουμε πως θα γίνει εκ του μηδενός, όπως σας είπα, ένα καινούριο παραδοσιακό χωριό. Σίγουρα οι τρόποι δράσης είναι πάρα πολλοί που μπορούν να μας στηρίξουν οι ακροατές. Πρώτα απ' όλα είναι η φυσική παρουσία. Όσο πιο συχνά μπορείτε να επισκέπτεστε την Κομωτινή, θα δώσουμε κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας. Εμείς διοργανώνουμε συχνά επισκέψεις, παύλα, μαθήματα, γιατί για μας οι επισκέψεις αυτές είναι μαθήματα ζωής στα Πομακοχώρια, αλλά και γενικότερα σε όλα τα μέρη της Θράκης, για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή τη μάνα Θράκη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Κιβωτό της Δόμνας Βυζβίζη είναι καθημερινά από τις 4 έως τις 9 τα εξής: 2-5-31-0-84-228, υπεύθυνη της γραμματείας είναι η κυρία Πασχαλίδου, και τα τηλέφωνα 69-48-78-18-92 είναι το τηλέφωνο του κύριου Φριντζαλά, και το δικό μου τηλέφωνο είναι 69-36-86-86-84. Τώρα, για όσους δεν μπορούν να μας επισκεφτούν γιατί δεν έχουν το χρόνο,
Ξέρετε, πολλές φορές λέω ότι τον τελευταίο χρόνο νιώθω ότι έχω γίνει ζητιάνα για την πατρίδα μου, αλλά νιώθω πολύ περήφανη ως ζητιάνα, παρόλο που ακούγεται πολύ οξύμορο. Ζητώ λοιπόν έμπρακτα τη στήριξή σας. Είμαστε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ένα ευρώ, αν καταθέσει ο καθένας, θα μαζέψουμε ένα τεράστιο ποσό για να στηρίξουμε αυτό το χωριό. Είναι ένα ολόκληρο χωριό που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Το έχω υπόψη μου. Υπάρχει λοιπόν ένας αριθμός λογαριασμού στο όνομα της Κιβωτού, της Δόμνας Βυσβίζη, όπου πραγματικά μας συγκινούν οι Έλληνες, γιατί καθημερινά από το υστέρημά τους, και φαίνεται όταν έχουμε καταθέσεις 2 ευρώ και 5 ευρώ, είναι πραγματικά από το υστέρημα των Ελλήνων. Είναι λοιπόν στην Τράπεζα Πειραιός. Το νούμερο του αριθμού λογαριασμού είναι 66 70 109 859 581. Άλλη μια φορά τον αριθμό, Χαρά μου, σε παρακαλώ. Ναι, είναι Τράπεζα λοιπόν Πειραιός, 66 70 109 859 581. Και φαντάζομαι ότι θα έχετε και ανάγκη από ρουχισμό, από κλινοσκεπάσματα, από οτιδήποτε τέτοιο χρειάζεται ένα χωριό. Από ένα παλιό κρεβάτι, από ένα γραφείο, από ό,τι περισσεύει ίσως τον καθένα, έτσι δεν είναι? Όχι, με τη γραμματεία και την υπεύθυνη που σας ανέφερα πριν, την κυρία Πασχαλίδου, στο σταθερό νούμερο, θα καθοδηγήσει εκείνη την πρόθεση όσων τηλεφωνήσουν, για να δούμε τι ήδη θα αποσταλούν. Να επαναλάβουμε το τηλέφωνο της κυρίας Πασχαλίδου. Της γραμματείας της Κιβωτού. Το δώσω ξανά στο τέλος. Το σταθερό. Σας θυμίζω ότι το χωριό αυτό, ο παραδοσιακός οικισμός του Ακρίτα, θα διατηρήσουμε την παλιά αρχαίγονη ονομασία του υψώματος, το οποίο δυστυχώς σήμερα ακόμη και οι χριστιανοί της περιοχής δεν γνωρίζουν πως είναι ύψωμα Ακρίτος, το αποκαλούν Αλάντεπε. Αυτό λοιπόν το χωριό θα είναι επισκέψιμο, δηλαδή θα υπάρχουν και ξενώνες και όλοι εσείς, όταν θα είναι έτοιμο, θα μπορείτε να μας επισκέπτεστε, να μένετε στο χωριό και να μαθαίνετε κι εσείς κάποιες δράσεις με την υπόδειξη κτηνοτρόφων και γεωπόνων, πώς καλλιεργούμε τη γη, πώς αρμέγουμε τα ζώα. Θα είμαστε μια αυτάρκης κοινωνία που θα στηριζόμαστε στην κτηνοτροφία και στην αγροτική ανάπτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αυτή τη στιγμή σε ένα πρόγραμμα που έχουν αναλάβει οι εθελοντές γεωπόνοι προσπαθούμε να το εντάξουμε σε προγράμματα καλλιέργειας. Το τηλέφωνο λοιπόν επικοινωνίας με τη γραμματεία της Κιβωτού είναι 25310 84 228. Καθημερινά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ απαντάει η εθελόντριά μας, η κυρία Κυριακή Πασχαλίδου. Με λίγα λόγια, ένα τσούρμο άνθρωποι στην Κομωτινή, δεν έχετε καθόλου προσωπική ζωή. Μα καθόλου προσωπική ζωή. Αποφασίσατε να βάζετε τσουκάλι. Έχουν όμως πραγματική ζωή. Ναι. Έχουν ζωή, γιατί όλα αυτά τα οποία άκουσα. Σε κάθε Έλληνα. Δεν έχουν προηγούμενο και μου θυμίζουν κάτι άλλο, αγαπητή κυρία Νικοπούλου. Μου θυμίζουν τις εποχές που δεν υπήρχε τίποτα σε τουρκοκρατία και που αναγκαζόντουσαν με δικά τους χρήματα σε όλη την επικράτεια να δημιουργούν σχολεία ή ιδρύματα οι ίδιοι οι Έλληνες. Και ποτέ άλλοτε δεν γνωρίσαμε τέτοια άνθηση πνευματική όσο στον ευρύτερο ελληνισμό του καιρού εκείνου. Τότε δημιουργηθήκανε όλα τα πρότυπα σχολεία στα οποία εσπούδασαν και όλοι οι Βαλκάνοι. Κάτι τέτοιο λοιπόν μου ακουμπάει την καρδιά. Οσμίζεσαι. Σε μια ώρα, ναι, σε μια ώρα, στην ώρα μηδέν, στην ώρα που δεν υπάρχει ελπίδα. Στην ώρα που βλέπεις τους απίθανους να βγαίνουν και να ανακοινώνουν προγράμματα τα οποία δεν υπάρχουν. Έχω ανέβει εκεί πέρα επάνω, με ανεβάσανε τα παιδιά, ήταν ένα ερυπωμένο πράγμα. Είχε φύγει ο στρατός και ήταν ντουβάρια που πέφτανε κάτω. Εκεί πήγαν τα παιδιά, πάνω στις αρκούδες και στα αγριογούρουνα. Εκεί πέρα επάνω σε ένα συγκλονιστικό σημείο, σε ένα συγκλονιστικό δάσος, και αν το δείτε σήμερα και στο διαδίκτυο να μπείτε να δείτε και τι έχουν κάνει και πώς έχει γίνει αυτό, γίνεται ένα χωριό από το τίποτα. Ένα χωριό που θα φιλοξενήσει παιδιά εγκαταλελειμμένα. Ένα χωριό το οποίο θα δώσει το παράδειγμα και σε άλλες Κιβωτούς. Σωστά. Στο μέλλον να έρθει η απάντηση μέσα από τον ίδιο το θρακιώτη κόσμο. Αγαπημένη Χαρά, ήταν η χαρά μας που ήσουν κοντά μας. Ακούσαμε και μάθαμε πολλά πράγματα. Και αισθανόμαστε και πάρα πολύ άσχημα. Σου ομολογώ. Πάρα πολύ άσχημα. Για πότε έχετε χρόνο? Θα τα ξαναλέμε, Χαρά. Βλέπεις όμως ότι το ραδιοφωνάκι
από την πλευρά του, κάνει αυτό που πρέπει όταν υπάρχει και αντικείμενο, όταν υπάρχει και καρδιά και πάνω απ' όλα όταν υπηρετεί αλήθεια. Καλό βράδυ, Χαρά. Καλό βράδυ. Βράδυ, ευχαριστούμε θερμά. Καληνύχτα.